Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. 4:30 είναι, βρε. Είμαστε απόγευμα πια. Έσχος. Έσχος. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Τεό Τσερικάκης, Τζοάννα Κάλεν και σε λίγο Βασίλης Θεοδωρίδης. Πού έχετε σιγά σιγά, γιατί δεν βλέπει κιόλας. Κακές γλώσσες κατευθείαν. Σοφία Κολιοβασίλη, δεν είναι έτσι τα πράγματα που δείχνουν. Είναι μια παραποίηση. Είμαστε τρία ελεύθερα καλά παιδιά. Χαρές και πανηγύρια στον BOTOX. Εν τω μεταξύ, αυτή τη βδομάδα ξεκίνησαν εκπομπές, ξεκίνησαν πράγματα και θάματα και είχαμε και την Κυριακή χτες ένα καινούργιο DJ. Και άμα θα το πήγε και πολύ καλά. Και πήγε και πάρα πολύ καλά. Είχαμε και την Μέρι Ζόκου, τον Άκη το Σίλβες και το Μανούσο το Μαρκάκι στο Κάτι Τρέχει με τη Μέρι. Άντε, φουλάρουμε σιγά σιγά. Και φυσικά είχαμε και το Ρομίλο και το Μικέλε που ξεκίνησαν και αυτοί δυναμικά. Χαμός έγινε. Καλή αρχή. Να πούμε και πότε είναι τα παιδιά. Ο Ρομίλος φυσικά είναι Τετάρτες στις 11 η ώρα, γιατί είναι η Τετάρτη, είναι, θα δείτε, είναι πλούσια, έρχονται και άλλα πράγματα. Και την Πέμπτη Γαλάκτικα. Mm-hmm. Με τον εκπληκτικό Μικέλε. Μετά φυσικά την υπέροχη Μις Λευκή. Και έτσι έχει γίνει το υπέροχο. Μετά τις 10 η ώρα, Τετάρτες, Πέμπτες. Το σύστρικλο γίνεται. Σάββατο τα έδωσε όλα και ο... Έλα, όμως είσαι λοιπόν, δεν είμαι καλά. Ο Σαβέντο Μέλες. Έγινε χαμός, παιδιά. Δηλαδή πήγαμε μουσικά και Jovial Transmission μας εξέπληξε. Μας έστειλε και αυτός. Πολλές μουσικές, παιδιά. Σε όλες τις εκπομπές παίχτηκαν πολλά ωραία κομμάτια. Εξάλλου είμαστε ένα μουσικό ραδιόφωνο. Καλή των άλλων. Και φυσικά σήμερα είναι Rock Monday. Με πολλά Mondays. Ναι, Rock Mondays. Yeah. Mondays. Monday. Και με πολλά πολλά ωραία. Γιατί έχουμε... σήμερα εκτός των άλλων και μια Τζοάννα Αρμπή η οποία κάτι ετοιμάζει. Μια κάθοδο ετοιμάζει. Μια κάθοδο σκοτεινή και περίεργη. Mm-hmm. Φυσικά στη μέρα αυτή υπάρχει και ο Φέδων Κόχυλας, ο οποίος σήμερα θα μας παρουσιάσει ακόμα έναν θίασο, ακόμα την 7η τέχνη την φέρνει μέσω στούντιο και μας την παρουσιάζει, μας την ανοίγει. Μαθαίνουμε και εμείς τα δρόμενα που μπορούμε, τι μπορούμε να δούμε. Και βέβαια σήμερα τα θέματα εδώ είναι αρκετά, διότι ένα θέμα το οποίο ξεψάχνησε η Τζοάννα σήμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως που το πούμε. Τι συμβαίνει στην καθημερινή μας ζωή που δεν το παίρνουμε χαμπάρι, σιγά σιγά γίνεται βίωμα και στο τέλος μπορεί πραγματικά να είναι και σοκαριστικό. Too long on my own. Everybody has a private world where they can be alone. Are you calling me? Are you trying to get through? Are you reaching out for me? I'm reaching out for you. I'm just so fucking depressed, I just can't seem to get out this slump. If I could just get over this hump, but I need something to pull me out this dump. I took my bruises, took my lumps, fell down and I got right back up. But I need that spark to get psyched back up, in order for me to pick the mic back up. I don't know how or why or when I ended up in this position I'm in. I'm starting to feel distant again, so I decided just to pick this pen up and try to make an attempt to vent. But I just can't admit or come to grips with the fact that I may be done with rap. I need a new outlet.
And I know some shit so hard to swallow, but I just can't sit back and wallow in my own sorrow. But I know one fact, I'll be one tough fact to follow. One tough fact to follow, I'll be one tough fact to follow. Here today, gone tomorrow, but you have to walk 1,000 miles. My shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, like straight shoes, just to see what it'd be like to. Your pain, you feel mine, go inside each other's minds, just to see what we find. We'll get shit through each other's eyes. But don't let them say you ain't beautiful. Oh, they can all get fucked, just stay true. Everything's so tense and gloom, I almost feel like I gotta check the temperature of the room. Just as soon as I walk in, it's like all eyes on me, so I try to avoid any eye contact, cause if I do that, then it opens a door for conversation, like I want that. I'm not looking for extra attention, I just wanna be just like you, blend in with the rest of the room, maybe just point me to the closest restroom. I don't need no fucking manservant trying to follow me around and wipe my ass, laugh at every single joke I crack, and half of them ain't even funny, like that. Marshall, you're so funny, man, you should be a comedian, goddamn. Unfortunately, I am, I just hide behind the tears of a clown. So why don't you all sit down, listen to the tale I'm about to tell. Hell, we don't gotta trade our shoes, and you ain't gotta walk 1,000 miles. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, like straight shoes, just to see what it'd be like to. Your pain, you feel mine, go inside each other's minds, just to see what we find. We'll get shit through each other's eyes, but don't. Take these cards ourselves and flip them, don't expect no help. Now I could have either just sat on my ass and pissed and moaned, or take the situation in which I'm placed in and get up and get my own. I was never the type of kid to wait by the door and pack his bags, or sat on the porch and hoped and prayed for a dad to show up who never did. I just wanted to fit in every single place, every school I went. I dreamed of being that cool kid, even if it meant acting stupid. And Edna always told me, keep making that face, it'll get stuck like that. Meanwhile, I'm just standing there holding my tongue, trying to talk like that, till I suck my tongue on that frozen stop sign, pulled at 8 years old. I learned my lesson then, cause I wasn't trying to impress my friends no more. But I already told you my whole life story, not just based on my description, cause where you see it from where you're sitting is probably 110% different. I guess we would have to walk a mile in each other's shoes at least. What size you wear? I wear 10s. Let's see if you can fit your feet. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, like straight shoes, just to see what it'd be like to. Your pain, you feel mine, go inside each other's minds, just to see what we find. We'll get shit through each other's eyes, but don't let them say you ain't beautiful. Oh, they can all get fucked, just stay true. Beautiful Eminem, και μια και λέμε για Beautiful, να πούμε ότι έχουμε και μερίθωμά του σήμερα στο Rock Mondays. Να το πούμε όλο όπως είναι. Συνειρμικά πήγε η μερούλα. Μέχρι τις 6 ώρα ακούτε Έσχος. Ακούτε Έσχος, ναι. Έσχος. Mm. Και μετά έχουμε New Age 6 με 7, 7 με 8 και 30 On The Rocks με τη μερίθωμά του για καλές ροκές, παραδοσιακές, εκεί πάνω που στέκεται η κλασική ροκ και όλη η εξέλιξή της. Και μετά 8 και 30 με 10 Metal Paradise με τον Ιγνάτιο Σοφόπουλο. Βέβαια εδώ έγινε λίγο complicate. Περίμενε ο Ιγνάτιος Σοφόπουλος του Skin Dragon σήμερα. Θα τα πω εγώ. Για πες τα τι έγινε, βρε Θοδωρή, εγώ δεν ξέρω. Έπεσε η εποχή. Τώρα την ξέρετε πως είναι, παιδιά, με τις γρίπες. Έπεσε γρίπη στο Skin Dragon. Κάνει απεργία ο Ιγνάτιος Σοφόπουλος για να συμπαρασταθεί στο Skin Dragon και αρνείται να έρθει στο στούντιο. Αλλά επειδή σας αγαπάει, έφτιαξε μια λίστα με τα πιο, ένα κονσερβάκι όπως το λέει, με τα πιο αγαπημένα του, τα οποία θα παίξουν εκείνη την ώρα. Mm-hmm.
αλλά θα σας καραδοκεί από το chat. Γι' αυτό μην αποσυρθείτε, εκεί σας θέλει. Έχουμε και... γάβρο μου έρμη στο Σκορπιό, γίνονται αυτά. Γίνονται αυτά. Και μετά 10 με 11.30 Dark Paradise με την Joanna Arby και χαμό στην κάθοδο. Αυτά λοιπόν του λόγου του τα σήμερα. Και πάμε στα δικά μας, όσο περιμένουμε και το βασιλάκι μας που έρχεται. Ναι, πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, θεματάκι σήμερα. Σίγουρα σου έχει τύχει να δημιουργηθεί μια παρεξήγηση από το πουθενά στη σχέση σου και η αιτία να είναι το Facebook, αυτό το καταραμένο όργανο του διαβόλου. Αν όχι, τότε σας λέω με σιγουριά ότι θα συμβεί. Ανακαλύψουμε μαζί τους πιο συχνούς λόγους που τσακωνόμαστε μέσω Facebook. Γιατί χωρίζουμε, τι κάνετε, καλησπέρα στα παιδιά από το chat. Στον Γκρέγκ από το Βόλο, στην Κολιο Βασίλη που μας τάχωσε λίγο πριν, δεν πειράζει. Στην καινούργια μας αύξηση, το Δημήτρη Παπαδέλη. Στο Θανασάκη και στη Μέρη Τσαουσοπούλη που δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι εδώ δίπλα μας. Βέβαια, έχουμε ραντεβού κούλα. Καλή μπάμπη στούντιο. Ωραία. Λοιπόν, εσύ έχεις τσακωθεί λόγω Facebook ποτέ? Μωρέ, να σου πω κάτι. Ο πιο συχνός καυγάς, παιδιά, που συμβαίνει είναι απλός. Αυτό που έχω εγώ συνέχεια με την Γκάλεν. Διότι, κοπελίτσα μου. Ναι. Όταν πλησιάζω εγώ το λαπτοπάκι σου, κλακ, πας και τα εξεφανίζεις τα μηνυματάκια σου. Γιατί? Γιατί δεν είναι ωραίο να διαβάζεις τα μηνύματά μου. Μπορεί να μου λέει μια φίλη μου κάτι πολύ δικό της, θα το δεις εσύ. Δεν ανάγκη να είναι κάτι. Γιατί να μην το δω, να θω. Άλλο. Γιατί είναι κάτι που με εκμυστηρεύεται η φίλη μου σε μένα. Εσένα θα σου άρεσε να σου γράφει ένας φίλος σου που είδα την τάδε χθες, μου πέταξε τα μάτια έξω και να το διαβάσω εγώ. Ωραία, θα μπορούσες όμως εσύ να πεις. Γράφω κάτι με τη Λένα. Ναι. Αν δεν χρειάζεται. Ναι, μπορεί να το πεις και μόνη σου, να μην αφήνεις την υποψία, ρε παιδί μου. Γεια σου, βρε Νικόλα, που σ' αφορά το θέμα εσένα, όσο δεν πάει σ' αφορά με το Facebook. Ποιος είναι αυτός ο λαφαζάνος? Φίλος, πολύ καλός φίλος που ξέρει από Facebook. Αχα, ιστορίες. Δεν φαντάζομαι να γράφετε πράγματα κρυφά από μένα. Όχι βέβαια, όλα δημόσια τα έχουμε, καλή φορά παρτίδα. Τέλος πάντων, έχω ένα δίκιο. Συμβαίνει και το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Μην κατηγορούμε τους απέναντι και εγώ τα ίδια κάνω στην Γκάλεν. Όταν πλησιάζω, κλείνω τα μηνύματά μου. Εν τω μεταξύ. Αθώα είναι τα φλετ, βρε. Ό,τι και να είναι, νομίζω όμως ότι σε μια σχέση, νομίζω ότι το Facebook τελικά κάνει πολύ κακό. Είτε αυτά που θα δεις και θα παρεξηγήσεις, είτε ένα μήνυμα που θα λάβεις και θα το πεις για να τον προστατεύεις, δεν ξέρω τι. Ό,τι και αν γίνει τέλος πάντων, νομίζω ότι όπως είπα, είναι εργαλείο του διαβόλου στις σχέσεις. Κάνει κακό. Έχω αρχίσει να το πιστεύω, παιδιά. Και ζήλιες και παρεξηγήσεις και χωρισμοί. Άστο το άλλο. Πάμε χωρίσεις και τον έχεις Facebook friend εκεί να δεις τι τραβάς. Διότι βγήκε ο άνθρωπος έξω και φωτογραφήθηκε με μία εκεί πέρα, είχε τερλικώσει με το ποτό και έκανε μια φωτογραφία. Τον βλέπεις εσύ λοιπόν. Παθαίνεις τρία κεφαλικά. Γιατί δεν ξέρεις τι είναι. Όχι μόνο μπορεί αυτό. Μπορεί να είναι και φίλη του. Μπορεί να δεις το άλλο. Να ανεβάσει ένα τραγούδι επειδή είμαι ράκλος ο άνθρωπος και να πεις πω για μένα το βάλει. Υπάρχει επανασύνδεση. Τίποτα δεν θα υπάρχει. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Συν ότι μπορείς να εκδικήσεις από το Facebook. Αυτό που το πας. Διότι εκεί είναι που θα πας να βγάλεις τη φωτογραφία να τη δείξεις και να που κάκιο απέναντι. Αυτό σου λέω ότι τελικά δημιουργούμε μια εικονική πραγματικότητα που φεύγει από το Facebook, από όλο αυτό. Είναι σαν να κοιτάμε από την κλειδαρότρυπα κάτι. Φτιάχνουμε μια ζωή όπως τη θέλουμε εμείς και την μπασάρουμε έξω, με αποτέλεσμα ή να ψαρώσει ο άλλος ή να πληγωθεί οτιδήποτε και μπορεί να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Και να σας πω τελικά κάτι, ρε παιδιά, λίγο αν ξεκουμπώσουμε εμείς τα αγόρια το πουκάμισο, λέει δύο κουπιά πάνω και δύο κουπιά κάτω και να πάρουμε και μια ωραία θέση ερωτική. Άντε και το μάθαμε, το βλέπουμε σιγά σιγά τον ερωτισμό, τον πουλάνε ελεύθερα. Πια βλέπει και το αγόρι τι πρέπει να κάνει. Άντε και το κοριτσάκι έκατσε λίγο. Με τη φούστα πιο κοντή. Μπήκε και στο μπάνιο, έβγαλε και δύο φωτογραφίες. Έβγαλε και δύο φωτογραφίες που είναι της μόδος. Λες και εσύ με τι έχεις να κάνεις με αυτό που είδες. Έλα που μπορεί να είναι πιο ευαίσθητο αυτό που έχεις απέναντί σου. Και νομίζεις ότι θα βγεις και έχεις πλάσει εκεί την ιστορία σου. Θα βγω, θα περάσω τέλεια, θα είναι σεξ. Το ίδιο μπορεί να έχει πει και άλλοι. Δεν το εννοούμε μόνο για τα κορίτσια. Όχι. Έχει βγει η κοπέλα και σου λέει: θέλω να περάσω ελεύθερα με το σεξ τύπο. Βγαίνεις και βλέπεις λοιπόν ένα σοφιστικό τύπο που θέλει να σου μιλάει όλη τη νύχτα. Εκεί να δεις τι γίνεται. Όχι, εμένα μου αρέσει και το άλλο που περνάνε όλοι χάλια. Βγαίνουν έξω, περνάνε χάλια γιατί είναι απογοητευμένοι. Χάλια, αλλά την ώρα της φωτογραφίας. Σέλφι, νιώθω καταπληκτικά, με αγαπάνε στο τάδε μαγαζί. Έτσι. Και μόλις γίνεται το ταγκάρισμα και πέσει τα πρώτα λάκια, ξαναπέφτουν στην ίδια μιζέρια, πίνουν σφινάκια με τον μπάρμαν και κλαίνουν τη μοίρα τους. Σήμερα, βέβαια, το θέμα που έχει ετοιμάσει η Τζοάννα μας είναι αποκλειστικά για σχέσεις και Facebook. Και χωρισμούς και σχέσεις στο Facebook, να τα λέμε καλύτερα. Λοιπόν, πριν περάσει το κομμάτι. Ανακάλυψε, λέει, τους 5 πιο συχνούς λόγους για τους οποίους θα σου κάνει σκηνή και θα φταίει το Facebook. Εδώ είμαστε ήδη σε σχέση. Οπότε λέμε μερικούς μέχρι να έρθει και ο Βασίλης.
Λοιπόν, να λέω εγώ, να ακούω και να λέω. Ναι, ναι, ναι. Relationship status, αν είσαι single ή όχι. Έλα, εδώ τι βλακία είναι λοιπόν, και αυτό, παιδιά. Πω, είναι πολύ μπερδεμένο. Πολύ βλακία. Εγώ είμαι πάντως εδώ και 10 χρόνια σε σχέση με τη φίλη μου τη Βάλια. Δεν το έχω αλλάξει ναι, ποτέ. Αυτό ήθελα δεν να υπάρχει. Πω. Πάρα πολλές κοπέλες δεν είναι σε σχέση με την τάδε. Ούτε καν. Τα αγόρια δεν το κάνουν, είτε έχουν ταμπού. Φοβόνται να μην πούνε το κάτι. Λοιπόν, ενώ λοιπόν λέει, έχεις γνωρίσει μια κοπέλα, έναν άντρα, ό,τι να είναι, που σου αρέσει και τη αρέσει, έχετε βγει 2-3 φορές, έχετε περάσει λίγο χρόνο μαζί και όχι μόνο, έρχεται η στιγμή της αλήθειας. Βλέπετε το στάτους σου παραμένει single και έρχεται η αναμενόμενη σκηνή. Δεν είσαι σίγουρος για κάτι ακόμα για να το ανακοινώσεις σε όλους, αλλά εκείνη δεν υπάρχει περίπτωση να το σκεφτεί έτσι. Ο μόνος τρόπος να αποφύγεις την γκρινιά είναι να μην έχεις καθόλου πληροφορίες στο συγκεκριμένο πεδίο του προφίλ σου. Wait for a moment, να το πιάσω λίγο καλύτερα. Εγώ δεν το πιάσα. Ξαναπες το μου. Λοιπόν, αντί λοιπόν να έχει πολλές πληροφορίες, ναι, δεν ανάγκη να έχεις εσύ τώρα single. Μεθαύριο γνωρίσαμε να βάζεις married. Χωρίς με μαζί βάζεις divorce, it's complicated. Με τη φάση με τον ναι, Βασίλη. Ναι, το complicated, μπράβο. Καλύτερα άστο κενό αυτό πεδίο. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, τι μπορεί να δει ο άλλος γενικότερα ή τι γνώμη μπορεί να σχηματίσει. Εγώ, ας πούμε, που κάνουμε αυτή την πλάκα με τη Βάλια από τότε που ξεκινήσαμε το Facebook, που είχαμε τρεις φίλους κάθε μία. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά για το αν είμαστε ζευγάρι και μπράβο μας που είμαστε τόσο ανοιχτές. Ναι. Και δεν συμμαζεύεται το πράγμα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Ναι. Να τα λέει και ο Κρέκ. Το Facebook είναι του διαβόλου, θα μας καταστρέψει, μετανοείται. Ναι, ναι, αγόρι μου. Σβήστε τη σελίδα σου, Κρέκ. Καλές αλήθειες. Λοιπόν, οπότε καλύτερα κενό σε αυτό. Δεύτερον, άτυχες στιγμές. Αν η κοπέλα που βγαίνει είναι φίλη στο Facebook, τότε σίγουρα έχει δει αποτυχημένες φωτογραφίες από το παρελθόν. 2 χρόνια πριν που είχες ένα απέσιο κούρεμα, 5 χρόνια πριν που πάλευες με την ακμή, 3 χρόνια πριν διακοπές με κολλητούς που ήσουν αλλιώμα και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιο. Οπότε, μην μπει στον κόπο να κρύψει κάποια πράγματα από το παρελθόν σου, γιατί θα σε βγάλει ψεύτη. Και ούτε να παρεξηγηθεί αν ακούς κάποια στιγμή κανένα σχόλιο σπόντα για αυτά που έκανες σε κανένα καυγά. Και γυναίκες το κάνουμε πολύ αυτό. Και να σου πω, το κάνουν και τα αγόρια. Mm. Αλλά έχεις ένα πολύ μεγάλο δίκιο. Δηλαδή, αν ήθελες ένα κατάσκοπο να μάθει πληροφορίες για κάποιον και να φέρει φωτογραφίες. Αυτός είναι. Αν ήμουν detective, δηλαδή πραγματικά θα είχα διευκολυνθεί, αν δεν ήξερε ο πελάτης μου τι είναι το Facebook, να φέρω και φωτογραφίες και να πω. Σε αυτήν κοιτάξτε είναι έτσι. Σε αυτήν κοιτάξτε είναι έτσι. Πραγματικά δίνουμε το προφίλ μας και τις αδυναμίες μας, γιατί και αυτός που κοιτάζει κάνει υπολογισμούς. Κοίτα τι του αρέσουν. Μαθαίνεις ξαφνικά τη ζωή του άλλου. Έχεις από πρώτα μια άποψη. Δεν έχεις μυστήριο να ανακαλύψεις. Είναι και εκείνη η φωτογραφία στο νησί που είσαι περίλυπος, θες να γυρίσεις σπίτι σου και να κλαις και έχεις κάτι στο εκκλησάκι και είναι η φάτσα σου σαν. Κατάλαβες. Αυτό είναι και αυτή η φωτογραφία με την ξανθιά αγκαλιά που την έχεις γύρω-γύρω από τη μέση και από κάτω καρδούλες και σας γράφουν οι φίλοι. Αλλά δεν ξέρουμε, είναι πρώην, είναι φίλοι, τι σου είναι. Αλλά εσύ την κρατάς ακόμα εδώ και 4 χρόνια στο προφίλ σου. Και άντε τώρα βγάλε άκρη σε κάτι καινούριο, τι γίνεται. Τελικά μπορώ να σου πούνε ότι είσαι και σαν μαλάκας και οπωσδήποτε αυτό να καταλαβαίνετε. Μου φύγαινε το. Γιατί θα πούνε, ας πούμε ότι το άτομο, το ξαναπώ τώρα, κάνουμε ναι, πιπ συνέχεια και λέει άλλη, οι φίλοι λέει τώρα. Έλα μωρέ, αυτό είναι σαν. Mm. Και ξαφνικά έχει αλλάξει άλλη άποψη, ενώ σου είχε φλερτάρει το προηγούμενο. Α, αυτό που το πας. Θέλεις ένα προφίλ σε ένα φίλο, μια φίλη, και σου λένε τι είμαι αυτή, θα σου πω εγώ και έχουμε αυτόν τον κοινό φίλο, κάτσε να μάθω. Δηλαδή γίνεται ξαφνικά ένα σύστριγκλο και ένα άνευ λόγου και αιτία χαμός, πούμε, που δεν. Σου χαλάει τη μαγεία. Λοιπόν, άλλος λόγος, λάθος σελίδες. Τα γκρουπ που γίνεσαι μέλος, οι σελίδες που σου αρέσουν ή οι προτάσεις που στέλνεις στους φίλους σου, μπαίνουν όλα στο ειδικό τμήμα επεξεργασίας του μυαλού του ή του μυαλού της και βγάζει συμπεράσματα για σένα. Οπότε αυτό που εσύ νόμιζες ότι ήταν ένα απλό κλικ για να υποστηρίξεις ένα φίλο, μπορεί να αποδειχθεί ένα απλό κλικ που θα σε αδειάσει από το κρεβάτι σου. Περίμενε. Κάτι θα σου πω. Βγαίνουμε μαζί σου. Ναι. Εγώ ξέρω να ξεκινάω να βγαίνω μαζί ναι, ναι, ναι. σου και σε βλέπω. Βγήκαμε εμείς και έγινε χαμός μια φορά. Ναι. Χαλκίδα πήγαμε. Μια άνθρωποι να φάμε λίγο. Φαντάσου. Λαχανικό. Λοιπόν, γράφεις τώρα εσύ. Σε βλέπω εγώ. Ναι. Join. Καυτές με λαχρινές στο κρεβάτι τώρα. Σε βλέπω, γίνεσαι μελοσελίδας. Λέω, δεν μπορεί, πλάκα θα μου κάνει. Μου έχεις πει ότι δεν σε αρέσουν οι μελαχρινές. Επίσης. Αχ, Παναγία. Δεύτερον, καυτά αγόρια σε έξαλλες πόζες. Θα αρχίσω και εγώ να ρωτιέμαι με τι έχω μπλέξει. Εντάξει, παιδιά, σε κάνουν οι άλλοι έτσι. Ναι, άμα θες το δέχεσαι όμως, άμα θες δεν το δέχεσαι. Εγώ που είμαι σε 2-3 τέτοιες και δεν το ήξερα, το κατάλαβα μετά. Είδες όμως, αν πω εγώ όμως και εδώ ότι ο καλός μου, ο πρίγκιπάς μου, αυτός που μόλις ερωτεύτηκα. Παιδιά, κατά λάθος είμαι σε σελίδες. Και άστο αυτό, εσύ είσαι κατά λάθος σελίδα. Όταν σε εδώ να κάνεις και like τώρα στην ξόβιζη μελαχρινή που είναι στο μπάνιο selfie. Εκεί σε θέλω κάβουρα. Τι θα μου πεις. Τελειώνω τους λόγους και θα βάλεις κομματάκι. Λοιπόν. Χρονοκλέφτης. Είστε μια εβδομάδα μαζί, βγαίνετε για καφέ και στη συνέχεια τσεκάρεις το κινητό σου ότι γίνεται στο Facebook. Καλώς το. Με τα γυαλάκια του μωρή, ήρθε ο Βασίλης. Καλή, χειροκροτήστε όλοι από το chat. Γεια σου, Μαρικούλα, πού είσαι εκεί? Δεν θα αρχώσουν από εδώ. Δεν ακούω. Βυσματώσου.
Χαρισματός τώρα. Ακούω. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Γεια σας. Ποιο είναι το θέμα μας? Ποιο είναι το θέμα μας? Μην τσιρίζεις θέμα. Είμαστε σε μια ερεμία. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Διότι το Facebook είναι δαίμονας. Έτσι, αυτά να τα βλέπεις εσείς που κοινοποιούσατε άθρα ότι αποχώρησα και το βγάλατε σαν ιό μέσα στα σπίτια. Ποιο από μόνο το έκανε το Facebook. Συγγνώμη πάρα πολύ, από την ώρα που εσύ έκανες δηλώσεις εντός των γραφείων του Facebook, το Facebook, λέω του BOTOX Radio, καταλαβαίνεις ότι έγραψαν τα παιδιά το νέο σου. Πού είναι η Τσαουσοπούλου? Έλατε και εγώ ρώτησα, δεν μας έχει απαντήσει. Πού είσαι η Τσαουσοπούλου που δεν έχεις απαντήσει? Ποτέ θα έπρεπε να είσαι εδώ. Κούλα. Και να αγαπάμε. Άντε! Λοιπόν, Βασίλη, για να σε βάζει το κλίμα, έλεγα 5 λόγους. Μπορεί κάποιος να σου κάνει σκηνή με το που τα φτιάχνεις ή σε σχέση και το Facebook. Ναι. Θα πετύχεις τώρα τους δύο τελευταίους. Ναι. Λοιπόν. Υπολογιστή. Ένα υπολογιστή στον κύριο Βασιλάκη, παρακαλώ. Το μάτι μου. Λοιπόν. Χρονοκλέφτης. Λέει, είστε μια εβδομάδα μαζί, βγαίνετε για καφέ και εσύ συνέχεια τσεκάρεις το κινητό σου, τι γίνεται στο Facebook. Μπορεί να είσαι από αυτούς τους κολλημένους που είσαι συνέχεια στο Facebook και καλά κάνεις αν σ' αρέσει, αλλά μια τέτοια συμπεριφορά δεν αρέσει καθόλου στον άλλον. Οπότε χαλάρωσε λίγο με τις ώρες που περνάς στο διαδίκτυο και αφιέρωσε κάποιες στιγμές στον σύντροφό σου. Τσιρικάκι. Δηλαδή εσύ, Βασιλάκη, είσαι εκτός. Δεν είναι αυτός ο κανόνας που διάβασες μόλις τώρα? Δεν τον έχω δει ποτέ στο Facebook όταν είμαστε μαζί. Sorry. Τι είπες τώρα? Στο παίζα, δεν τον έχεις δει στο Facebook? Εσένα, όταν είμαστε δυο μας, δεν είπα να τσεκάρεις το Facebook το κινητό. Όχι, καθόλου στο κινητό. Ούτε καν το έχεις το κινητό. Εγώ τι μια φορά βγήκαμε και πήγαμε για φαγητό και παρεξηγηθήκαμε και είδες το είχα μια κλειστό. Μια φορά βγήκες και τα έκανες θάλασσα. Και συνεχίζω, αγαπημένοι μου ακροατές. Σταματήστε, Ειρήνη μην. Λοιπόν, διαρρήκτες. Τι γίνεται με την ηλεκτρονική σου αλληλογραφία? Ακούστε τώρα τι μπορεί να συμβεί. Αγαπημένα παιδιά. Όχι, πολύ πιο απλά τα πράγματα. Πάντα μα πάντα, κανόνας αγάπες μου εκεί έξω, νόμος, προσέχτε. Να αποσυνδέεσαι το λογαριασμό σου. Οκ, μπορεί να μην είναι κατίνα ή κατίνος, αλλά και μόνο που θα δει το προφίλ σου ανοιχτό. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Και εμένα, κάτι μου θυμίζει όταν το διάβασα. Εμένα τίποτα. Θα σου πω στον αέρα. Να την κοιτά και να τη κλείνει. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάποιο αφήνει ανοιχτό το προφίλ του, θες, θα μπει στον πειρασμό να το ψάξει. Ρε παιδιά, δεν θα μπει. Περίμενε. Όχι, εγώ είμαι καλό παιδί, δεν θα. Καλά, Βασιλή, εκτός αέρα κι αυτά. Μπορεί να νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα με μεμπτό στα μηνύματά σου. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα να νομίζω. Ναι, ήταν μια τσιπρία προφορά που μου βγήκε κατά λάθος ωραία. Δεν ξέρω τι συνέβη, δεν ξεχνώ. Λοιπόν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αυτό όντως μπορεί να κάψει σπίτια να τα κλείσει δευτερόλεπτο. Να ξέρετε. Αν δεν το περιμένει τον τίποτα. Αν δεν τον τίποτα, όταν έρθει η παιδιά μου, μεγάλες καταστροφές μπορεί να φέρει. Προσέχετε εκεί έξω. Τελευταία, παιδιά, το έχω ακούσει πάρα πολύ αυτό και όχι. Και το παθαίνετε μία... κυρίως οι άντρες, παιδιά. Είστε πολύ απρόσεκτοι. Κλείστε τους λογαριασμούς, ανοίξτε τα σπίτια σας. Ναι, πάμε γιατί να άμα πέσουν σε χέρια όπως είναι καμιά γυναίκα μαύρη. Καίκατε. 1, 2, 3. ΕΣΧΟΣ! Κομμάτι. I saw there in the rain, in a leather jacket, a killer babe. I told the soul, said, don't you know we're the same? I'm a killer babe. Babes. With 4-inch heels, airbrush nails. That killer babe. Girls, girls, girls. Bring that, bring that. Our babes. Killer babes. Girls, girls, girls.
every turn, everywhere I go, all I see are killer babes. So I close my eyes and I get away, and all I see are killer babes. Your eyes are killer babe, your lips are killer babe, your moves are killer babe, you're looking killer babe. And she's a killer babe, that queen's a killer babe, and all my women know we're all killer babes. Girls, 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 women, women, all babes, killer babes. Girls, 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 women, women, all babes, killer babes. Girls, 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 women, women, all babes, killer babes. Girls, 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 women, women, all babes, killer. Killing Babes γινόμαστε. Κομματάρα, κομματάρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Icky Blossoms Babes, για να μας κάνετε λοιπόν Killing Babes. Προσέχετε τις απενεργοποιήσεις του Facebook. Γιατί το λες αυτό τόσο έντονα? Γιατί πολλά έχουν γίνει, πολλά έχουμε δει, έχουν δει τα μάτια μας, πολλά έχουμε ακούσει. Ας αυτά τα μάτια μην τα ακούω άλλο, γιατί γενικά δεν βλέπει πλέον τα μάτια μου. Αυτά τα μάτια ήταν πλάνα, καταιγίδα και τραμοντάνα. Λοιπόν, συνεχίζω. Μπράβο, ωραία παρουσιάστρια είσαι. Έχεις αφήσει τα κινητά ανοιχτά. Τιόκαρο! Έχω εκπομπή, να συνεχίσουμε σε λίγο. Τι φωνάζεις, Χρυσέ μου, κοντά στο μικρόφωνο, α? Τι κάνεις, Αθανάση, παιδί μου, γιατί κλαις? Λοιπόν. Ναι, γιατί κλαίει από τα γέλια, ή από τα γέλια, παιδιά, από τα γέλια. Κλαίει από τα νεύρα του αυτό, από τα γέλια. Δεν μπερδεύει κι εσύ, κάσε. Πού είναι η Τσαουσοπούλου? Άντε πάλι, για πορεία τη ημέρα. Αυτή η Τσαουσοπούλου είναι να έρθει και ποτέ δεν έρχεται. Είναι σαν πλάνο του Αγγελόπουλου. Συναντηθήκαμε όμως όλοι έξω από ό,τι κατάλαβα. Το είδα ξαφνικά και μου έκανε εντύπωση. Το βλέπεις να έρχεται. Εμείς δεν πήραμε χαμπάρι και. Τι δεν πήρες χαμπάρι? Στα πλυντήρια τρέχατε με την Τσαουσοπούλου μια μέρα. Εγώ δεν ήμουνα. Αυτό φταίς εσύ. Δεν ήμουν. Εσύ φταίς. Πού σε σπιτήσιος. Και να πει παιδί μου εγώ. Είχε δουλειά ο καναλάρχης. Παρακαλώ. Λοιπόν, δυστυχώς για την περίπτωση των social media. Ναι. Και πώς φτάνουμε να βλέπουμε τη ζωή των άλλων και κυρίως του καλού μας από την κλειδαρότρυπα, ισχύει και ότι στην πραγματική ζωή. Γιατί κάποια πράγματα είναι καλά. Εδώ πάνω είναι κλειδά. Δεν τα έχω τόσο ψηλά. Είναι καλό να μην ξέρουμε μερικά πράγματα. Από ένα σημείο και μετά, το να παρακολουθείς θέλοντας και μη, γιατί είναι θεστικό το άτομο όλο αυτό, τις αντιδράσεις του, τα αποσταρίσματά του, που κάνει like και το του σχολιάζει λεπτό προς λεπτό, μπορεί να σε αρρωστήσει. Δεν μπορεί. Αυτό παράδειγμα θέλω. Παράδειγμα, εγώ τώρα έχω πάθει μόνη μαζί σου. Σε γουστάρω, δεν ξέρω. Συγγνώμη, προκαλεί γέλιο αυτό. Ναι, μωρέ, προκαλεί γέλιο. Λοιπόν, αντέλα, χρυσή μου πια. Έρχεσαι. Έρχεσαι. Άντε, ξεκίνα. Λοιπόν. Κούλα. Έσχος. Μίλαση που πιάνει την κυράτσα τη μέση σου. Τελειώσατε με τις κραυγές. Ναι, τελειώσαμε γενικά. Αφήστε τώρα να ακούσετε και μια ωραία φωνή στον αέρα. Καταρχήν, αυτό που είπε η Τζοάννα μου. Μαστίγει. Δεν νομίζω. Εσύ γελάς. Το παίρνω χαρτομένα. Γελάς που γίνομαι περίγελος του Βασίλη. Όχι. Λοιπόν, εσύ την έχεις δει μαζί μου. Λοιπόν, και εγώ τώρα, για να ξέρω τι γίνεται στη ζωή σου, είσαι με καμία γουστάρεις, καμιά άλλη, είσαι μπερμπάτης βρε γενικά, αρχίζω και παρακολουθώ το Facebook σου. Αυτό γίνεται φυσικό θες δεν θες. Και από εκεί μπορεί να γίνουν διάφορα. Σε βλέπω εγώ να κάνεις τα πανωτά like στην Παχαρίου, ας πούμε. Και να γράψεις από κάτω κουκλάρα. Κούκλα. Θεά. Λέω, τι είναι αυτή η Παχαρίου? Μην είναι του ξαδέρφη, μην είναι μια φίλη, μην τρέχει κάτι, βραδερφέ. Ξαδέλφη είναι, χρυσό μου. Ναι, όλες ξαδέρφες είναι. Και όλες είναι φίλες. Εγώ εσένα θέλω. Επίσης, αυτό που με ξεπερνάει είναι ότι όλοι είναι φίλοι μεταξύ τους. Δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό σε αυτό το Facebook. Όλοι είναι μια μεγάλη παρέα. Και το χειρότερο, να σας το πω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν το έχει γράψει η Τζάνα μου. Χίλια συγγνώμη, Τζάνα μου. Βρέχετε, βγει μια φωτογραφία που είστε σαν. Τι εννοείς? Θα το πω. Εγώ με την Τζοάννα. Όχι. Ποιος? Σαν καλικά τζάνα. Είναι εκείνο που είσαι σαν σκατά. Και έχουν αρχίσει όλοι από κάτω. Θεός. Θεός. Τέλειος. Είσαι υπέροχος. Βρε. Αντί να σου πούνε βγάλτη μου, ρε, δεν κακό είσαι ωραίος. Αυτό ναι, που βλέπεις ένα γκρέμλιν, ξέρω εγώ, και από κάτω γκρέμλιν. Τα χίλια και σχόλια. Για μένα τόσο γενικά. Όχι, λέτε. Παράδειγμα λένε. Εσύ είσαι μια χαρά τώρα που κλείνει. Λοιπόν, άπειρα τα περιστατικά όμως γυναικών και αντρών που ζώντας αυτού του είδους το τσεκάρισμα, μοιραία έπεσαν πάνω σε αλήθειες που αγνοούσαν ή παρεξήγησαν, μετατρέποντας ένα σχόλιο ή ένα friend request σε αιτία χωρισμού ή έστω τεράστιο καυγά. Ναι. Μπορεί να ξυπνήσει με νερό, πάντα lockout. Είδατε, σας είπα, ο Νικόλας έχει πολλές ιστορίες για το Facebook να μας πει. Γεια σου, Νικόλα! Ναι. Ναι. Γεια σου, Νικόλα. Έτσι.
Να είσαι σεμνός. Δεν μπορείς να είσαι με όλο τον κόσμο. Ότι να είναι. Μας έχει κακομάθει το Facebook. Δεν είναι όλος ο κόσμος, είναι οι ακροατές μου. Λοιπόν, τώρα. Σας έχω εδώ. Τι εννοείς? Λέει, για να μην χρειαστεί ποτέ να μπει σε ένα τέτοιο ψυχοφθόρο παιχνίδι και κυρίως για να μην φας τα χρόνια σου μπροστά στο profile page του καλού σου, προφύλαξε την ψυχική σου ηρεμία με μερικούς απλούς τρόπους. Υπάρχουν τέτοιοι τρόποι να προφυλαχτούμε, να σωθούμε αμέσως μου. Υπάρχουν. Οπωσδήποτε τρόπο θέλω. Λοιπόν. Όρισε μέσα στη μέρα σου ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο που θα λαμβάνεις ενημερώσεις, μηνύματα και θα μιλάς με τους φίλους μέσω Facebook. Ακριβώς όπως περιορίζεις το χρόνο μιλίας σου στο κινητό για να μην φουσκώνεις λογαριασμούς, με τον ίδιο τρόπο θέσε από μόνος σου αεροχρόνο σε επαφές σου μέσω social media. Πω, πολύ καλό αυτό. Αυτό το social media μου άρεσε. Social media. Λοιπόν. Όταν μπαίνεις στη σελίδα του στο Facebook για να τον καλημερίσεις και κυρίως για να ρίξεις μια ματιά και δύο και τρεις και πέντε στη δραστηριότητά του, μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα από κάτι που θα δεις και δεν σου αρέσει. Οι άντρες εκφράζονται πιο χύμα από εμάς τις γυναίκες και πολλές φορές δεν εννοούν και την τελευταία τελεία που βάζουν σε ένα μήνυμά τους. Καλό θα είναι να μην φας τη ζωή σου τον κλουζό των social media προκειμένου να δεις που έκανε like και σε ποιον και κυρίως σε ποια. Πάλι. Και τι έγραψε τι. Μέσα είναι. Δηλητηριάζεις με το χειρότερο τρόπο τη σχέση σας, ανοίγεις διάπλατα πόρτες στη ζήλια και δημιουργείς έδαφος για σκληρές κόντρες χωρίς λόγο. Συγγνώμη, Τζοάννα μου, θέλω να επέμβω. Συγγνώμη πάρα πολύ. Συγγνώμη. Αλλά όχι, γιατί ξέρεις τι. Πες τεόμου. Συγγνώμη, Τζοάννα μου, μίλησε. Σταμάτα. Λοιπόν. Τι πες. Δεν το πες εσένα. Κοίταγα πάνω. Λοιπόν. Εσύ λες ότι οι άντρες εκφράζονται προς τις γυναίκες. Όχι, και απαραίτητα σκολητούς του μπορεί να είναι. Να σου πω πως εκφράζονται οι γυναίκες και τα social media. Είναι τρελές, παιδί μου. Αλλάζεις μια κουβέντα και μετά από λίγο νομίζω ότι έχουν δεσμό μαζί σου. Γιατί κουνιέσαι, Χρυσή μου, όταν σου μιλάει. Ξέρεις τι περνάς. Παστικιά είσαι. Τι? Κοίτα, τις μιλάς και κάνει έτσι. Έχει θέμα. Καλή, κάτι μας είπαν από μέσα. Τι μας είπατε, καλέ. Κοντρόλ, λίγο ξαναμιλήστε μας. Λέει, εμένα με ενοχλούν. Το κοινό προφάιλ ενός ζευγαριού. Ως εκεί ισχύει, δηλαδή, το δεν είμαστε δύο, είμαστε ένα. Μα πόσο έλεγχος πια. Αλλά και αυτό είναι πολύ τραγικό. Εντάξει, αυτό είναι τραγικό που λέω. Το αγαπημένο ζευγάρι εννοείς που είναι ένας δίπλα στον άλλο. Όχι, όχι, όχι αυτό. Που, ενώ είναι τρελό τσερικάκι και Τζοάννα Κάλεν. Ακούς. Ξαφνικά, μόλι το φτιάχνουμε, έχουμε κοινό προφίλ. Τεό Τζοάννα. Μαζί φωτογραφίες, όλα μαζί, κοινά like. Δεν υπάρχει κάτι ξεχωριστό. Αυτό εννοεί ο Θανάσης. Αυτό εννοεί ο Θανάσης. Εντάξει, εγώ εδώ το εμείς απόλυτα. Που έχουμε δεσμό τρεις. Τι. Α, για μας λέει. Για μας, παιδί μου. Ναι. Και είδες, ούτε κοινή φωτογραφία δεν έχουμε. Όχι, ούτε καν. Έχουμε λοιπόν. Έχετε κάτι. Εμείς έχουμε ό,τι έχεις και εσύ με την Τζοάννα. Καλά, εμείς μην το συζητήσουμε. Ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Λοιπόν, άλλο. Μην μπαίνεις στη διαδικασία να επενθυμίζεις την παρουσία σου κάθε λίγο και λιγάκι με μηνύματα που υποδηλώνουν ότι είστε μαζί, σου ανήκει και κάντε πίσω κακούργιες είναι δικός μου. Δημιουργείς έδαφος για συζητήσεις που η κατάληξή τους δεν σου αρέσει καθόλου. Αυτά τα μωράκι μου, αρκουδάκι μου, καρδούλα, κοιτάξτε τι κούκλο έχω εγώ. Πού πω ότι προφάιλ είναι δικός μου. Αυτές οι αηδίες. Δηλαδή, δεν τα έχω ακούσει. Δεν τα έχεις δει ποτέ σε προφίλ, το έχω δει. Σε προφίλ, ναι. Εγώ έχω δει βέβαια ξεκατηνιασμό μετά από χωρισμό. Από αλλά γάμο κιόλα. Αυτό που το πάρει. Υπάρχει, υπάρχει εκεί. Ναι. Α, μάλλον για κοινό μιλάμε. Για ένα κοινό τέτοιο που είχε γίνει και λέω: παιδιά, ηρεμήστε λίγο εδώ. Βρήκα να ξεκατηνιαστείτε ότι χωρίσατε και με πεθερές και με τέτοια. Εκεί έπρεπε να τα γράψει. Ναι, γιατί ψάχνουν το δίκιο του. Καλά, όχι, 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 πίσω. Αυτό. Γιατί και εγώ όταν είμαι στεναχωρημένο γράφω στο Facebook. Άλλο αυτό. Αλλά εγώ τώρα σου λέω ότι τα φτιάχνω εγώ με σένα και σου γράφουν κάποιο σχόλιο από κάτω για να δηλώσουν ότι είσαι δικό μου αρχίζω. Αυτό αρχίζει να κάνει. Όχι, βέβαια. Αηδία στο τέλο, άκυρε όπω πάντα. Να λέω ρε, παιδί μου, ότι να γράφει, ξέρω εγώ, η Μπαχαρίου. Μπαχαρίου δεν ξέρω γιατί έχω παράδειγμα συνέχεια σήμερα. Πολύ ωραία φωτογραφία, Βασίλη. Δεν την ξέρω εγώ, αλλά έχω δει το σχόλιο, ζήλεψα και γράφω κάτω. Ναι, είδε, δεν είναι πολύ όμορφο το μωράκι μου, καρδούλα. Για να δηλώσω ότι αυτό είναι δικό μου άντρα. Και αντίστοιχα και άντρε το κάνουμε γυναίκε. Έσχοα. Ναι. Λοιπόν. Συνεχίζω. Μου έχει σπάσει τα νεύρα το αίμα το πήγαινε, αλλά και αυτά που βάζει και αυτά. Με έχει αποδιοργανώσει πλήρως. Θέλω να του χώσω δύο χαστούκια τώρα. Δεν πάει καλά. Τον έχει πειράξει ναι. Στο Facebook. Αλλά εγώ είμαι controller εδώ πέρα. Δεν ακούγεστε καλά. Μας μιλάτε, δεν ακούμε τι είσαι. Είσαι controller. Είσαι τι γίνεται πια με αυτό το πάνω κάτω, πάνω κάτω. Είναι οι δύο Αναστασίες στον ήχο. Δεν το έχουμε πει και αυτό. Και στον ήχο του Έσχους. Είναι η Αναστασία, η Μπάστα και η GL. Και οι δύο με πράσινα και μπλε μάτια. Ό,τι λάθος γίνεται, εκεί να το χρεώσετε. Λοιπόν. Και όχι σε μένα. Άλλο. Μην πιάνεσαι από το γεγονός ότι εκείνος δεν άλλαξε το στάτους της σχέσης του στη σελίδα του στο Facebook. Δεν σημαίνει πάντα ότι το παίζει διαθέσιμος και ότι δεν υπολογίζει τη σχέση μαζί σου.
Ξέρεις, πολλοίς κόσμος, παρά τη γενικευμένη τρέλα που λέει ότι δεν έζησες κάτι, ναι, αν δεν το πόσταρες στα social media, σ' άρεσε Βασίλη, θέλει να κρατάει την προσωπική του ζωή για τον εαυτό του και μακριά από τα μάτια των φίλων. Μήπως να το εκτιμούσες ότι δεν κοινοποιεί την κάθε σας στιγμή. Άλλωστε τους μεγάλους έρωτες και τις σχέσεις ζωής δεν τις κάνουμε βούκινο. Τις προστατεύουμε και τις κρατάμε ασφαλείς. Είναι προσωπικές. Έτσι λέγεται. Προσωπικές στιγμές. Τι θέλετε δηλαδή? Νομίζετε ότι αν τις κοινοποιήσετε θα χαρούν όλοι? Παιδιά, έχω κούνια δει που σας λένε, ζευγάρια να κοινοποιούν, ξέρω εγώ, μεσημεριανό. Το φαγητό που μου έφτιαξε ο αντρούλης μου. Βράδυ. Άλλο φαγητό. Δηλαδή τραγικό. Το πίνουμε κάνει... κοκακόλα και το τηλεκοντρόλ δίπλα. Τι ωραία Κυριακή και τα λοιπά. Τα έχουμε δει. Αυτά το κάνει ο άνθρωπος. Ο Θανάσης. Παίζει εκεί και εκεί. Πρέπει να πάμε και καλά να τον δούμε. Ασχετό. Απλά για να την πει στο Θανάση. Λοιπόν. Όχι άλλο. Ένα τελευταίο είναι το παράδειγμα. Η Μπαχαρίου είναι το παράδειγμα. Μπορεί να μου πει τι παράδειγμα είναι η Μπαχαρίου. Εγώ επειδή την έφερα συνέχεια παράδειγμα, και σου λέει είναι το παράδειγμα. Είναι απίστευτο παράδειγμα. Κούλα μου. Μ' αρέσει πολύ, είμαστε στην εκπομπή και παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Πάμε κομμάτι. Θέλει ακόμα ένα να πει. Δεν ξέρω τι θα βάλει. Γιατί είναι controller. Θα βάλω garbage. I am only happy. Τώρα μη σου θυμίζω ποια μου θύμισε έτσι όπως το διάβασες. Garbage. I'm only happy. Λόλα να ένα μήλο. Πάμε. Garbage. I'm only happy when it rains. Happy από garbage. Garbage. Λοιπόν, συνεχίζω. Να, το πρώτο παράδειγμα τα έχει χάσει, λέει. Πάει, κουβούση μου.
Τη χάσαμε για την Παχαρίου. Άλλος. Άγι Παχαρίου. Θα φέρνω άλλο παράδειγμα από εδώ και πέρα, να δούμε ποιος θα εξολοθρέσουμε σήμερα. Όχι. Την RB. Ναι, αυτή είναι my joke sis. RB. Γκρέγκ μου, είσαι τόσο καλός. Πώς μου αρέσουν οι αυθόρμητες αντιδράσεις του κόσμου. Γκρέγκ, είμαι και εγώ στο στούντιο αυτή την εβδομάδα, να ξέρεις. Ποιος είναι αυτός ο Γκρέγκ? Καλά, δεν θυμάσαι από το Βόλο το παιδί που είπαμε, το παιδί που έχει το μαγαζί, που έγραφε πέρα μια εβδομάδα για την Τζοάννα. Λοιπόν. Πάλι για την Τζοάννα έγραφε. Ναι, γιατί όχι, έγραφε για σένα. Θέλω να βλέπω τις φωτογραφίες του. Όχι, αλλά μπορεί να λέει ναι. Το παλικάρι αυτό να πούμε κάτι μου κάνει. Ο BP. Ο οποίος ο καιρό να εμφανιστεί. Τι έγινε αυτή η ψυχή. Και έκλεισαν τα βενζινάδικα. Πάει, έχουν απεργία. Έχει λιακάδα, πετρέλαιο δεν βάζει ο κόσμος. Βασιλάκι, γελάει με ό,τι βρει. Λοιπόν, συνεχίζω. Το έχουμε. Το έχουμε, ναι. Ωραία. Το Facebook είναι ένας τρόπος να επικοινωνούμε, το ξέρουμε όλοι. Ναι, ναι. Πολλές εκεί φορές γνωριστήκαμε. Ναι. Καλύπτει τα κενά μέσα στη μέρα, αλλά μην μάθεις να ζεις μέσα από μηνύματα, τραγουδάκια, στίχους και πόουκς. Όχι, δεν είναι σωστό. Τα πόουκς τι είναι, τα σκουντίγματα. Αυτά τα σκουντίγματα, αυτές τις βλακίες. Δεν νιώθω εγώ κάτι. Όταν παιδιά, σκουντώ, να σας πω κάτι. Να. Εγώ δεν ήξερα ούτε την τα πίξ. Πόουκς. Πόουκς. Μωρή πλαχάρα. Πίξ λέω. Πίξερ. Α, τα πίξ. Και έλεγα έχει και πίξ. Μέχρι να καταλάβω ότι είναι picture, έλεγα πίξ. Μπαμπινιώτη. Λοιπόν. Εγώ φταίω που το είπα. Η σχέση είναι ένας ζωντανός οργανισμός που τρέφεται από την επικοινωνία. Σε περιμένω στη γωνία. Μιλάω. Ναι. Ευχαριστώ. Τζανάκι. Τι γίνεται, Τζάνα, μου θα μας χαστοκίσει κιόλα. Δεν είναι για σένα, Βασίλη μου. Τι κλερισμός είναι αυτό σήμερα. Κρυό με κρυό, τι να κάνω, μου βγαίνει ώρες-ώρες. Το έχουμε. Yeah. Ή θέλετε να μιλήσετε λίγο ακόμα ψηλό βροχό. Μίλα και άντε γλωσσού. Μη φωνάζει. Μεταράζουμε. Λοιπόν, η σχέση είναι ένας ζωντανός οργανισμός και τρέφεται από την επικοινωνία. Και όχι, δεν επικοινωνείτε όταν ανταλλάζετε καληνύχτες και φυλάκια με ημώτικον στο inbox. Λοιπόν, απλά σκέψου. Αυτά ήταν φατσάκια που στέλνουμε. Α, ημώτικον, λέγονται όχι emotional. Ιδέες, δεν ξέρει καν. Σήμερα. Αλλά μιλάω έτσι με τον Βασίλη. Ναι. Μου στέλνει, να του στέλνω. Λοιπόν, απλώς σκέψου πόσο αρρωστημένη είναι αυτή η εικόνα ενός ζευγαριού που αντί να βρεθεί να περάσει καλά και να χαρεί τη μέρα, ανταλλάζει φωτογραφίες και παίζει online games μέσω Facebook. Έσχος. Έσχος. Με μασκάλι. Λοιπόν, Έσχος. Σκέψου το 2, 3 και 4 φορές, μη σου πω, πριν σηκώσει οποιαδήποτε φωτογραφία μαζί του και μόνο αν είσαι σίγουρη ή σίγουρος ότι έχετε μια σχέση σε γερές και κυρίως όχι διαδικτυακές βάσεις. Γιατί το είπες αυτό. Γιατί το λες τώρα αυτό. Συνεχίσω. Συνεχίσω ή θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω. Να θυμάσαι ότι αυτή η φωτογραφία θα υπάρχει στο χρονολόγιο σου, ακόμα και αν η σχέση αυτή δεν έχει αίσια έκβαση και δεν υπάρχει τίποτα πιο δυσάρεστο από το να βλέπεις από μινάρια σχέση στο διαδίκτυο, δίνοντας τροφή για σχόλια σε εκείνους φίλους και γνωστούς. Περίμενε, ρε. Περίμενε, ρε, παιδί μου, λίγο. Μισό λεπτό. Μ' αρέσει αυτό. Τη διαγράφω, ρε, χρυσή μου. Ναι. Εγώ, τη φωτογραφία μας που έχουμε σχέση, κάνω διαγραφή. Delete it. Αυτή θα είναι στο διαδίκτυο μέσα στον τοίχο. Γιατί γελάς. Γιατί σε κοιτάει με αυτό το θέμα στη σκάλα, το κλασικό. Του βρήκα. Άκου, αγόρι μου. Άκου, λίγο αγόρι μου, δεν μ' αρέσει αυτό. Άκουσα ούτε με το γλυκό μου αρέσει. Με τρομάζεις. Καλά σου κάνω. Δώσ' μου λίγο προσοχή. Ανεβάζουμε φωτογραφία τα ερωτευμένα ζουζουνάκια στα λιβάδια που τρέχουμε μαζί. Για πασχαλίτσες. Από κάτω, 100 likes, 20 σχόλια, τη μορφή που είμαστε. Τέλειο. Φτάνει εκείνη από φράδα μέρα που θέλω να χωρίσουμε. Θέλεις, δεν ξέρω, τσακωνόμαστε, σε βλέπω με κάτι ναι. άλλο. Τι σβήνεις αυτή τη φώτο. Τι λύτε εγώ. Σκέψου τη στιγμή που πάω με το ποντίκι και είμαι στον αέρα και δεν μπορώ. Fucking click. Και πρέπει να διαγράψω τη φωτογραφία και σκέφτομαι πότε την ανεβάσαμε, πώς ήμασταν μαζί. Βλέπω τα σχόλια των φίλων και σκέφτομαι πόσο καθηγήσει χρόνο. Εγώ δεν σκέφτομαι. Πόσο αυτό. Καλό μου κάνει. Σκέφτομαι, κοίτα, πήρε 100 like. Τώρα να το σβήσω αυτό, τόσο κόπο έκανε. Είναι 100 like αυτό. Και με 120 πιο καλά. Δεύτερον, γιατί αυτοί που έχουν κάνει τα like σας έχουν δει να βλέπουν να σβήνει τη φωτογραφία. Άλλη τροφή για σχόλια και κουτσομπολιοκή. Τρίτον, μπορεί να την έχει ο άλλος και να μην τη σβήσει. Ναι, κοίτα την, να εμφανίζει το χρονολογιό του και να μην την έχει εσύ. Μεγάλη ναι. επιτυχία και αυτό. Πω, οπότε, πω. Γιατί να ανεβάζει φωτογραφία από κάποιον. Καλά, και οι φίλοι μου αυτό θα κάνουν. Θα πάνε στις κάτω κοινοποιήσεις που είχα κάνει μετά από κάτι μήνες για να δουν αν έχω σβήσει κάτι ή όχι. Μπορεί, όχι, ρε παιδί μου, αλλά άμα εμφανίζεται σε αυτόν και σου κάνει ένα σχόλιο. Εσείς οι δύο έχετε μια φωτογραφία. Τη σβήνεις εσύ. Αλλά εγώ αρχίζω και σχολιάζω τον Τεό, βγαίνει και σε σένα. Οπ, να την πάλι φωτογραφία με στη μέση. Να το πε. Οπότε δεν κάνει. Αφήστε το καλύτερα. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές να σκέφτεστε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας όπως τόσο άλλα και όχι ο κολλητός σου, ο ψυχολόγος και ο εξομολογητής σου. Τα μυστικά σου, τα ξεσπάσματά σου, τις απορίες σου και τις απόψεις σου κάνουν να τις κρατάς για τον κύκλο των ανθρώπων που γνωρίζουν ποιος πραγματικά είσαι. Η υπερδραστηριότητα δημοσιεύσεων μοιραία ανοίγει την πόρτα για διαλόγους, εξηγήσεις και σχόλια που ίσως και να μην επέτρεπε. Μισό λεπτό, ρε κορίτσι μου. Περίμενε λίγο.
Για ξαναεξήγησε το λίγο. Παιδί μου, εγώ κάθε δύο δευτερόλεπτα γράφω. Μπράβο, με παράδειγμα. Εντάξει, το έχω δει και αυτό να γίνεται και το θεωρώ όχι τρισάθλιο, όχι χαμηλή νοημοσύνη. Καλά, εσύ κορίτσι μου τα έχει δει όλα. Ναι, Facebook, status. Τσακωθήκαμε, δεν το πίστευω ότι θα είσαι έτσι. Από κάτω ασχόλιο φίλη. Πάρε με να μου πει τι είπατε, σε λίγο θα είμαι σπίτι. Δημόσια αυτά, να τα βλέπουν όλοι έτσι, όχι πριβέ. Και φίλη σου κιόλα. Όχι σε μένα, βρέ. Σε μένα τέτοιε ιδέε. Σε προφίλ άλλη κοπέλα που σχολιάζανε. Αν έχει μπει στο προφίλ άλλη κοπέλα, κάνει το προηγούμενο δηλαδή. Καλέ, δεν εμφανίζεται στην αρχική ροή. Δεν εμφανίζονται σχόλια και τέτοια. Ναι, κατάλαβα. Αυτό. Ή αρχίζεις τώρα. Γράφεις. Με το μωράκι μου εκεί. Νιώθω θλιμμένη. Εκεί. Ναι. Γιατί, ας πούμε. Ποιος ο λόγος να ξέρει κάποιος πώς περνάς, πώς είσαι, γιατί είσαι έτσι. Ποιος ο λόγος να ξέρει συνέχεια οποιοδήποτε κόσμος. Ναι, ρε, παιδιά, είναι ερώτηση πραγματική. Δηλαδή, ποιος ο λόγος. Δηλαδή, τώρα που το σκέπτομαι. Γιατί, παιδιά, μπορεί να νιώθουμε. Μας έχουν κάνει και πρέπει, νιώθουμε ότι. Μοναξιά πρέπει να νιώθουμε. Μοναξιά και πρέπει να το περάσουμε στους άλλους. Συγγνώμη, Τζοάννα μου. Η εικονική πραγματικότητα, η πραγματικότητα γενικώς μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου είναι εικονική. Ναι. Από την ώρα που έχεις αισθήσεις και λαμβάνεις μηνύματα από το μάτι, από τα αυτιά, από τις αισθήσεις τέλος πάντων, ναι, αυτές γίνονται με μορφή ηλεκτρικών σημάτων, φτάνουν στον εγκέφαλο και αναδημιουργούν μια αίσθηση της εικόνας που ζεις. Ναι. Συνεπάγεται αυτή μια εικονική πραγματικότητα. Έτσι λέει η επιστήμη, για τον άνθρωπο και μόνο. Όταν έχουμε φτάσει να μην επικοινωνούμε με τους γύρω μας και έχουμε αντικαταστήσει τις πιο απλές δομές της επικοινωνίας που είχαμε παλιά μέσα από ένα κομπιούτερ, λογικά είναι η κοινωνία μας. Και μάλιστα μια κοινωνία διευρυμένη. Δεν χρειάζεται να είσαι να μια γνωστή star πλέον, γιατί σε ξέρουν όχι και οι 1500 φίλοι σου. Αυτό και καλά. Πήγαν από όμως και παπάρια δηλαδή, σε ξέρουν οι 1500 μου λίγο πιο όμορφα. Λοιπόν, σκέψου λίγο κάτι. Όταν όμως από αυτούς τους φίλους που έχεις στο Facebook, με πώς πραγματικά θα έβγαινες και θα αντέλαζες καλημέρα και θα τους έλεγες τα προσωπικά σου. Δηλαδή, αν έχεις, ξέρω εγώ, 500, βάζω ένα συμβολικό αριθμό, ζήτη με οι 200 να είναι καλά τα άτομα που θα μιλάς. Όταν εσύ κοινοποιείς κάτι και στους 500, που απλά είναι ένας παλιός μαθητής από την πρώτη δημοτικού που ξαναβρεθήκατε και χαρήκατε γιατί είχατε κοινή φωτογραφία από την τάξη, και βλέπει τα προσωπικά σου και πώς είσαι τώρα, γιατί να το ξέρει, δηλαδή υπάρχει κανένας λόγος. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Παιδιά, ανταλλάζουμε όλοι μηνύματα. Από το chat, από, ναι, το... από το Facebook. Μέσα από εκεί το στα chat, μηνύματα, τα προσωπικά μας, το inbox. Inbox. Λέμε ένα καλημέρα, σε είδαμε, είδες. Δεν βλέπει κανένας κανέναν. Ακριβώς. Συντηρούμε απλά μια κοινωνία, ώστε αν τη συναντήσουμε κάπου να λέει α, τι κάνεις που σε είδα, και να είναι όλοι χαρούμενοι και να δημιουργούμε την αίσθηση της κοινωνικότητάς μας ή ότι είμαστε κάποιοι. Και στην πραγματικότητα, μηδενάκι στο πιλικάκι. Εγώ έχω βρει να σου πω ότι παρατήρησα με τον εαυτό μου και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Εγώ είμαι πολύ καλή ημερομηνία. Θυμάμαι γενέθλια, γιορτές, τα πάντα. Όμως. Πότε γιορτάζω. Εσένα είναι και δύσκολη γιορτή σου. Δεν ξέρω, δεν την έχουμε γιορτάσει. Εγώ πότε γιορτάζω. Ναι. Βασίλη, σε πολύ δύσκολη γιορτή. Βασίλη, λοιπόν, ερώτηση στο chat. Πότε γιορτάζουν οι Βασίλιδες, ξέρει κανείς να μας πει. Λοιπόν, και πότε παρατήρησα. Από τότε λοιπόν που ξεκίνησε το Facebook, δεν και θα ξέρω καταλήξω, ναι, ότι έχω αρχίσει και ξεχνάω γενέθλια φίλων, γιορτές το ένα το άλλο, γιατί έχω τη σίγουρη ότι θα τα δω στο Facebook. Βέβαια. Έρχεται το μήνυμα του άγνωστου. Ακριβώς. Σήμερα γιορτάζει ο Κώστας. Του γράφει και χρόνια πολλά, Κωστάκι μου, να είσαι καλά, δεν σε ξέρει. Μου ήρθαν εμένα 50 μηνύματα. Αυτό σου λέει. Αγορίνα μου, δεν... να είσαι καλά και ευτυχισμένος, κούλα. Δεν σε ξέρει. Δεν την ξέρω. Ποια είναι η κούλα. Δεν είναι αυτή η κούλα η δικιά μου. Άσχετη, δεν έλεγε κούλα, έλεγε Άννα. Έλεγε, δεν την ξέρουμε όμως. Λοιπόν. Αγορίνα μου. Το ευχαριστήθηκα, δεν λέω. Ναι, βέβαια. Αλλά δεν πώς την ήξερα. Λένε και έτσι. Λοιπόν, για να κρατηθείς μακριά από όλα τα διαδικτυακά λάθη, θα σκέφτεσαι το Facebook είναι σαν μια ακόμη πόρτα που οδηγεί στο σπίτι για να μην μπούμε στο δωμάτιο ή στην ψυχή σου. Δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση εκεί ο καθένας. Η προσωπική μας ζωή είναι για μας και μόνο για μας. Η προσωπική ζωή είναι για μας και μόνο για μας. Αυτό είναι από τα μόνα που μου αρέσουν σήμερα, Τζοάννα μου, έτσι. Trust me.
Ποιον βλέπω στο chat? Τον Always Late. Τον πάνω. Κανόνισε late. Να είσαι στην ώρα σου. Στην ώρα σου πάνω. Άντε. Always Late. Κομματάρα είναι αυτή. Πολύ ωραίο κομμάτι. Και μόνο αυτό άρεσε, είπε. Όταν όμω τελεστά ήμουν, ότι χαίρεσαι και καρδούλε. Ήταν τόσο ωραία όλα. Εγώ το είπα για πλάκα στο Βασιλάκι. Άσε μα μόνο το είπε για πλάκα στο Βασιλάκι. Άσε μα και εσύ, μιλά άλλο. Σήμερα μου είσαι πασταν. Μιλά ή βγάλει την εκπομπή την υπόλοιπη. Γεια σου, Μίκα. Γεια σου, Μίκα. Και ξανά το τσάτα από την αρχή. Γεια σου, θα νοάσει μια ώρα να τηροκανίσουμε, βράδερφε. Always late. Άντε, καθυστερημένε! Ανέβα! Ανέβα πάνω, γρήγορα! Τσακάρα! Λοιπόν, πού είμαστε τώρα, καλέ? Έχει χαθεί στις σελίδες της, στις σκέψεις της, στο κομμάτι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποιοι λόγοι που μας δείχνουν κάτι για το Facebook και έχετε δίκιο να ανησυχήσετε, άντρες γυναίκες. Ναι, εγώ ανησυχώ λίγο. Πάλι από την αρχή μπαίνει. Ξέρω τι κάνει αυτό το παιδί. Μπορεί λοιπόν να μην μιλάς όταν βάζω τη μουσική, είναι νόμος του ραδιοφώνου. Όταν εγώ βάζω μουσική, δεν μιλάνε οι υπόλοιποι. Συγγνώμη γιατί είσαι controller, το ξέχασα. Πάρτα, να μην στα χρωστά. Τέλειωσε το κομμάτι. Και χτύπησα και τη μύτη του με το μικρόφωνο. Έχει μεγάλη μύτη. Λοιπόν, πρέπει να τα πεις όλα. Πότε να ανησυχήσετε? Για πες. Όταν είχαμε πάει Χαλκίδα, περνάγαμε τέλεια και το σηκώσαμε και στο Facebook και ήταν τόσο ωραία να τραβάω like στην Τζοάννα μου. Και σήμερα που ήρθε ο Βασιλάκης, το γύρισες. Like μου τράβαγε στη Χαλκίδα. Αυτό μου τράβαγε. Μην ακούσει τίποτα. Λοιπόν, προσπαθεί να σπείρει τη διχόνια. Με το μάτι βλέμμα, όχι με το αυτί. Τώρα μπορεί να πάει και στο αυτί μετά από το μυαλό. Always late, δεν ξέρουμε αν μπορούμε να σε ικανοποιήσουμε. Γιατί τον έχω εγώ λίγο πριβέ το Βασίλη σήμερα κατά τις 9 και εσύ ζητάς λίγο μπορώ, δύσκολα ναι, πράγματα. Έχω μετά δυστυχώς δουλειά εγώ, αλλά πρέπει να είναι δυστυχώς. Από πότε δουλειές μαζί μου είναι δυστυχία. Μαζί θα είσαστε. Ναι. Ναι, έχουμε και υποχρεώσεις, ξέρεις, με το σταθμό. Είμαστε VIP. Λοιπόν. Πάνω μου εσύ, πάνω εδώ. Άντε. Μιλάω. Τσακάρο. Ήρθε η ώρα μου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Πότε να ανησυχήσετε? Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εδώ στον πότο. Όταν συνειδητοποιήσω ότι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας το περνάει εντός Facebook. Τι, γιατί το πιάσα αυτό. Δεν έχετε δει ανθρώπους που το ξυπνάνε γυναίκες κατευθείαν εκεί, chat. Με ένα κινητό έξω είσαι κατευθείαν να κοιτάξω στο Facebook. Τι τσεκάρεις όλη την ώρα, Χρυσέ μου και Χρυσέ μου. Τι και βαράει και συνέχεια, σαν του Βασίλη. Τι, ναι. Και χτυπάει και όλη την ώρα, γιατί του στείλε μήνυμα ο Μίτσος από το στρατό. Ας πούμε. Εντάξει, κάτι γιατί δεν το πάει. Κατάλαβα το υπονοούμενο σου, Τζοάννα μου. Ναι, Τζοάννα μου. Θα το καταλάβεις. Θα καταλάβεις. Λοιπόν, όταν κοινοποιεί προσωπικές στιγμές ή πράγματα που αφορούν μόνο εσάς τους δύο, χωρίς την κατάθεσή σου. Άντρες, γυναίκες, κάνει κακό. Αυτό. Όταν ακόμα και όταν είστε οι δυο σας, τσεκάρει ένα τακτά χρονικά διαστήματα τις ενημερώσεις του. Και τις αυτό τι σημαίνει? Αυτό τι σημαίνει? Παιδιά, αυτό το έχω δει. Μισό λεπτό, ρε Τζοάννα μου. Θα σου πω. Το έχω βιώσει και ήταν χάλια. Έχει τύχει. Λοιπόν, να χορεύει σε κλαμπ και να είναι ο άλλος με το iPhone ψηλά, φαντάσου και έτσι, και να τσεκάρει τι γίνεται. Συγγνώμη, το έχω ήταν από την κόμενα έψαχνε. Αν του το μήνυμα εκεί, δηλαδή είναι καραμπάμ. Εκεί, αλλά τραβά selfie. Άλλο να τραβά selfie και άλλο να χορεύει. Και άλλο να κοιτάει, παιδί μου. Αυτό είναι ακραίο που λέει. Αυτό είναι ακραίο, παιδιά. Όχι, εγώ τώρα. Να σα πω και κόμενα. Ναι. Και γκόμενα να μην έχει ο άνθρωπος. Αν εμένα μου το έκανε. Βέβαια. Αυτό. Βέβαια. Αχ, δυστυχώς always late. Όλοι με θέλουν πραγματικά, αλλά όχι αυτοί που θέλω. Να μην πατήσεις το πόδι σου. Τέλος. Όχι, εδώ τον θέλω εγώ. Να έρθεις. Περιμένω να τελειώσω τα ουρλιαχτά, οι κραυγές, τα τσόκαρα, τα βλαχάρα. Είχαμε χαρά που μιλάχαμε με τον Πανούλη. Συγγνώμη, Τζοάννα μας. Να θέλετε να ανοίξουμε ένα Skype, να τον έχουμε και μαζί μας, να τελειώνουμε. Γιατί... Πολύ εξυπνό. Λοιπόν, ναι, μόνο εξυπνάδες. Όταν τα friend request, κυρίως από γυναικείο ή αντρικό πληθυσμό, με υπερβολικές profile pictures πολλαπλασιάζονται. Τι είναι αυτό? τι είναι αυτό, το έχασα λίγο. Γιατί έχεις το μυαλό σου εδώ, αφού κοιτάς το Always Late. Όχι, δεν κατάλαβα. Βάλτε μια καρδούλα, βρε, πάνω να χαρεί λίγο περισσότερο, γιατί ναι. Δεν έχουμε τελειωμό εδώ. Ρε παιδί μου, ξαφνικά ναι. Λαμβάνω εγώ 45 request από άντρες που είναι όλοι κάτι macho man και δεν συμμαζεύεται και τέτοια. Αντιστοίχως εσύ από μπίμπος και δεν συμμαζεύεται. Τι είναι όλο αυτό ξαφνικά και τις δέχεσαι κιόλας. Τι είναι αυτό το μπίμπος? Μπίμπος θα σου εξηγήσω με παράδειγμα. Προτάσεις φιλίας λες. Ναι. Ναι, αυτό το κάνει και να σου πω, αν περάσει ένα αριθμό μετά όλο τέτοια λαμβάνεις. Από μπίμπος. Μπίμπος.
Λοιπόν, ναι, λαμβάνεις όμως τέτοια B-Bows. Λαμβάνεις, αλλά τα δέχεσαι και αρχίζεις και σχολιάζεις και το σιγοντάρεις το θέμα να πας από εκεί που ήρθες, χρυσέ μου. Για το νουμεράκι και μόνο τα δέχεσαι καμιά φορά. Λες, έχω ακόμα 10. 1010. Τυχαίνει και έτσι, ρε. Ναι, ρε. Okay. Ναι, μισό λεπτό, ρε, Τζόνα. τώρα θα μας αντιρρήσει, ρε. Μισό λεπτό, ρε, βασιλάκι μου. Ορίστε, μέχρι και Μπαχαρίου. Γεια σου, ρε, παράδειγμα. Λοιπόν, όταν το κουβεντολόι κοντεύει να ανατινάξει το inbox. Όταν αλλάζει κωδικό ασφαλείας για τον υπολογιστή του σπιτιού, εκεί που ονειρευτείτε όλοι. Εσύ αλλάζει συνέχεια κωδικούς. Εγώ πότε το πούμε χακάρανε και μπήκανε και δημοσίευαν από το λογαριασμό μου. Το έκανα. Τι δηλαδή, τι κωδικούς αλλάζει, αυτό που μπαίνει. Επειδή μέσα... μου κάποια στιγμή είμαι στο πάνω, λείπω δύο μέρες, είμαι άρτα και μπαίνω στο Facebook μου και βλέπω ότι έχω δημοσιεύσει εγώ καρδούλες, ημερολόγια, αγάπη, αρκουδάκια και αυτά. Φανταστείτε το λίγο. Δηλαδή, έχει μπει και κάποιο άσχετο, δημοσίευσε και ό,τι πιο. Εσχρό που δεν υπήρχε. Σε έκανε μία μπίμπο. Έκανε μία μπίμπο που δεν είμαι. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καταστροφή. Γεια σου, Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Λοιπόν, πρέπει να σου ήρθε κακό. Ναι, ότι ήρθε μόνο. Τα βάψει μετά τα μαλλιά. Όταν τα τάγκ σου δείχνουν δραστηριότητα που αγνώσες με άτομα που επίσης αγνώσες. Τα τάγκ. Δηλαδή, μου λέει ο Βασιλάκης, εγώ μωρό μου θα είμαι σπίτι σε λίγο. Θα πιω μια μπυρίτσα και θα κοιμηθώ. Εγώ. Και βλέπω εγώ σε δύο ώρες. Ναι. Βασίλη Θεοδωρίδη, το διασκεδάζει με τσερικάκι στο Αλκατράς. Και φωτογραφία με τη στρίπερ. Ναι, παραξενευτείτε για εκεί. Ήταν πολύ ωραία όμως. Η αλήθεια είναι ότι τι έλεγα προχθές εγώ στο μήνυμα, ότι έχω πρόβλημα με το μάτι μου και κοινοποιώ φωτογραφία από το Λουκούμπι. Με την Τζασοπούλου. Δεν υπάρχει. Το ένα δεν είναι το άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, όταν βιάζεται να αφαιρέσει από τον τοίχο μηνύματα και φωτογραφίες φίλων. Σκοντάφτη. Πριν προλάβεις να δεις. Τι. Όταν άλλος, ό,τι του γράφουν ή ό,τι κοινοποιούν, ναι, ναι. Κατευθείαν τον βλέπεις, τσακ τσακ αφαιρώ φωτογραφίες. Κάνω απόκρυψη, δείχνω πριν το δει άλλος. Απόκρυψη χρονολογίου. Κατευθείαν. Το κάνω εγώ αυτό. Και εγώ το κάνω. Δεν το κάνω μπορεί να μου κοινοποιούν, ρε παιδί μου, στον τοίχο μου ότι γουστάρουν οι άλλοι. Τι. Θέλω να κοινοποιώ εγώ ό,τι θέλω. Παιδιά, άλλο να σου στείλω μια διαφήμιση για παπούτσια που θες να τη βγάλεις. Όχι, στο inbox. Και άλλο να σου στείλω φωτογραφία που ακουμπάω στον νόμο σου και επί τόπου τη βγάζει για να μην δει κοπέλα σου. Γιατί να τη βγάλεις. Άλλο αυτό εκεί. Μισό λεπτό πρέπει να μου ναι. Δεν στο σωστά λίγο. Μισό λεπτό τώρα, γιατί είναι όντω αυτό. Λοιπόν, όταν η αρχική σελίδα άλλα δείχνει σε σένα, αλλά στην αδερφή του, αλλά στον κολλητό του, πώς λόγω των ρυθμίσεων για το ποιος βλέπει τι υπάρχουν. Ότι μου κοινοποιείς εσύ μια φωτογραφία μαζί μου και φαίνεται στο τζιρικάκι έτσι, στην Τζόνα φαίνεται ότι είμαστε με την όχι, πλάτη. Όχι, όχι, όχι. Φαίνεται στο τζιρικάκι, στην Τζόνα, ας πούμε, δεν φαίνεται ποτέ και στην Παχαρίου. Αυτή η φωτογραφία έχεις επιλέξει εσύ δηλαδή. Ότι ανεβάζω εγώ ένα καψουροτράγουδο που θα μπορούσε να απευθύνω στον δικό μου, αλλά σε σένα δεν εμφανίζεται. Αλλά εμφανίζεται σε 10 αγόρια. Γιατί έχεις ταγκάρι Βασίλη Θεοδωρίδη, Τεό Τσιρικάκη αυτό... και δεν βάζεις. Όταν μπράβο, λοιπόν δεν βλέπετε του δικού σου. Ναι. Στον Γκρέ και στον BP. Κάτι στο δεν πάει καλά. Όταν το Foursquare σας ενημερώνει για τα σημεία περίμενε που βρέθηκε. Περίμενε λιγάκι. Το, τι είναι το ναι. Foursquare. Ναι. Λοιπόν, Foursquare. Είναι 4 square. Είναι μια εφαρμογή που λες εσύ είμαι στον BOTOX Radio. Και σου βγάζει διεύθυνση και ναι, τέτοια. Ναι, 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 ναι. Άλλος ρουφιάνος χαφιές αυτός. Και το πατάνε, αυτό γίνεται αυτόματα. Ναι, λες εσύ ότι είμαι στο τάδε μαγαζί, σε ταγκάρω εγώ που είμαστε και φαίνεται παντού. Ναι. Δεν το κατάλαβα, παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή, χίλια συγγνώμη. Πες, εγώ ρε, παιδί μου. Γράφω εγώ τώρα. Ναι. Τζοάννα Κάλλον, περνάει υπέροχα με Βασίλη Θεοδωρίδη και Τεό Τσιρικάκη στον BOTOX Radio. Ταγκάρεις εσύ αυτό. Ναι. Και φαίνεται παντού μετά. Α, σε όλους φαίνεται. Παντού φαίνεται. Αυτό είναι ρουφιανιά. Έλα. Λοιπόν, όταν λοιπόν σου λέει που βρέθηκε, ενώ υποτίθεται ότι ήταν αλλού. Αυτό λέει ότι είναι στη δουλειά, αλλά στον βλέπει να είναι σε πλατεία ναι. για καφέ. Μωρό μου, θα πέσω για ύπνο. Ναι. Το λέγαμε και πριν. Διασκέδασε και μετά μισή ώρα βλέπει πάνω. Διασκεδάζουν απίστευτα. Το λέγαμε και ναι. πριν. Mm. Πάρε κάτι. Όταν τα μισά από αυτά που γράφει δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που πραγματικά πιστεύει κάνει. Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων στα social media επιχειρεί να περάσει προς τα έξω ένα προφίλ ψευδές αναφορικά με την ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις, τη δουλειά προκειμένου να συγκινήσει κόσμο που τον ενδιαφέρει. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Εννοείται. Ναι. Νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι σας. Μισό λεπτό, Βασίλη. Να το συζητήσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θεώρησε κέρδος. Το ότι με όσα λέμε τώρα, προφίλ και αν, ό,τι προφίλ και αν κυκλοφορεί, υπάρχει στο διαδίκτυο μια διαφάνεια που αργά ή γρήγορα θα τον καρφώσει. Oh, θα τον καρφώσει δηλαδή, ε. Γιατί, συγγνώμη, όποιος κάνει τόσα πολλά, ας πούμε, δεν θα πιαστεί καπιλιά. Εκτός αν η άλλη δεν έχει Facebook, είναι βλαχάρα και δεν ξέρει τίποτα. Τι να σου πω, δεν έχω κάτι άλλο. Τι μαθαίνει κανείς μεσημεριάτικα, πες τα Γκρέγκ. Γεια σου Κωνσταντίνε, το βλέπει ο αγκόμενος και ζηλεύει. Έχουμε την Πέμπτη, εντάξει. Έχουμε. Privé Club. Επιτέλους. Λοιπόν, να βάλουμε κομματάκι. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Τι θα βάλουμε. Nick Cave, με The Bad Seeds. Δεν είναι τέλειο. Είναι τέλειο.
viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where snipers lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. Έβγαλε στον αέρα. Πάλι μιλήσατε. Είσαι κοντρόλερ για το κοντρόλ. Ναι. Για το κοντρόλ. Για πες τον, να βάλω και μπιπ, έλα. Έχουμε ποτήρια για σαμπάνια τη Σασοπούλα, αλλά το θα ανέβει, δεν ξέρουμε αν θα είμαστε εμείς εδώ. Ακόμα στο τσάτ είσαι. Τι έγινε, Κάλε, μην θα διαβάσει. Σκέφτομαι ότι είναι ένα πρωτοπού, γιατί μάλλον θα το με πάμε τι? Και την επόμενη μισό λεπτό, Δευτέρα. Μισό λεπτό, βρε Κάλε. Με τι σκέφτεσαι? Μα συνέχεια πρέπει να με δουλεύει, Βασιλάκη. Εμένα δουλεύει στην προκειμένη περίπτωση. Τι τώρα, γιατί ταυτίστηκε. Το μισό λεπτό, ξέρω εγώ τι λέω. Δεν μετάζει. Περίμενε την ευκαιρία, αλλά την περιμένω κι εγώ. Απλά είμαι ανώτερο και δεν πιάνω αμέσω. Τα έχει χάσει. Δεν τα έχω χάσει, βλάκα. Ήταν ό,τι θα πω. Πε για μένα. Είπε, είναι τόσο πολλά ενδιαφέροντα. Το λοιπόν, είπε προηγουμένως. Έσχος! Όλα θα σας τα πω. Όλα, όλα θέλουμε να μας τα πεις. Μάντισα. Ναι. Γιατί αν χωρίσατε πρόσφατα δεν πρέπει να μπαίνετε στο Facebook. Πάμε και σε ένα πιο οδυνηρό θέμα. Γιατί δεν πρέπει να μπαίνουμε καθόλου. Να κάνουμε γραφή τώρα. Για πες. Όχι να μην το ανοίξει το προφίλ εκείνη την ώρα. Λοιπόν, αν πρόσφατα χωρίσατε, καλό θα είναι να απέχετε για λίγο από το Facebook και το Twitter, προκειμένου να καταφέρετε να ξεπεράσετε το πένθος. Θα είναι πάρα πολύ καλό για εσάς, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια. Σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Southampton, τα post και οι εικόνες που αποτυπώνουν τη ζωή μας επιτείνουν τον πόνο μιας απώλειας, η οποία ισοδυναμεί με πένθος, από το οποίο κάθε άνθρωπος χρειάζεται το χρόνο του για να συνέρθει. Εδώ θέλει κουβέντα. Θα το τελειώσω και θα το συνεχίσουμε. Ας είμαι να τελειώσω μια φορά. Ναι, ναι. Ναι. Δεν την αφήνεις να τελειώσει. Ναι, ένα πράγμα. Και κρατάει πολύ ώρα αυτό. Σταμάτα πια. Τι πονηρό μυαλό, Θεέ μου. Λοιπόν, ο Νάιτζελ Σάντπολτ, καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης και επικεφαλής επιστημονικής ομάδας παγκοσμίου ιστού και ίντερνετ στο Πανεπιστήμιο του Southampton, εξήγησε ότι όταν μας συμβαίνουν άσχημα πράγματα, με τον καιρό τα ξεχνάμε και τα αφήνουμε πίσω μας. Και γι' αυτό θεωρείται ο χρόνος γιατρός. Όταν όμως είναι κάποιος διαρκώς αντιμέτωπος με τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα σχόλια των άλλων, αναβιώνουν διαρκώς τη μνήμη του οι στιγμές που έχει περάσει. Αντί λοιπόν ο πόνος να μετριάζεται, πολλαπλασιάζεται, καθώς οι εικόνες και τα μηνύματα επαναφέρουν το παρελθόν. Μου έχει σηκώσει πολύ τον ήχο, μου έχει στρεπεί στα αυτιά. Θεό, έριξε το δικό σου σήκω σε μένα.
Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Είπα ότι δεν τελειώνω και με σήκωσε. Τι σηκώνεται εσείς εκεί πέρα, από μέσα το έχουν σηκώσει. Το control room. Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατά. Είναι τόσο που με αποσυντονίζω, ας πούμε. Έχω θέμα. Με αυτό. Εδώ είναι το κανονικό της. Καλύτερο. Θα μας το εξηγήσει το προηγούμενο, γιατί μισό λεπτό τώρα. Πήγα να σου κάνω μια ερώτηση και πες μόλις τελειώσει. Ωραία, για πες μου. Για πες της. Τι θες να με ρωτήσεις. Εγώ ήθελα να πω. Τώρα το χαμηλώστε πολύ. Βάλτε στο κανονικό. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Ότι σίγουρα ότι παρατείνεται η αγωνία σας και η επικοινωνία σας και η επαφή σας με κάτι το οποίο είναι εικονικό. Και μιλάω σε συναισθηματικό επίπεδο εικονικό και τομέα. Είναι ένα γεγονός. Διότι έχετε την επικοινωνία με αυτό το άτομο και αν αυτό το άτομο δεν είναι ευχαριστημένο που έχει χωρίσει μεταξύ σας, αλλά εσείς μπορείτε να βλέπετε φωτογραφίες και γενικά να έχετε μία απεικόνηση και όχι να κάνετε ό,τι κάναμε παλιά. Mm-hmm. Καβάλα στις μάδες με το φύλλο, καβάλα στο δέντρο με το φύλλο, το κιάλι για να δούμε μέσα στο δωμάτιο, αν είναι εκεί, αν έχει βγει έξω, τώρα πια ξέρεις. Οπότε μπορεί να το βλέπεις μόνο του. Λοιπόν, θα σας πω και συμβουλές που λένε από διάφορες έρευνες. Γιατί πολλά πανεπιστήμια έχουν κάνει έρευνες γι' αυτό που δείχνουν και πόσο σοβαρό θέμα μπράβο, μπορεί να είναι. Μπράβο, για συμβουλέψέ μας, το South Park τον πάλι. Λοιπόν, να μην το... τα πω εγώ όχι. Δηλαδή, έτσι, να με κόψει αμέσως. Εγώ θέλω να μας συμβουλεύσεις και εσύ νομίζω ότι ξέρεις πολλά. Όχι, έχω μια απλή αντίληψη των πραγμάτων που λειτουργούν δίπλα μας, Βασιλάκη. Για πες. Μισό λεπτό, Τεό μου, αυτό λέω και εγώ. Γιατί γελάτε. Έτσι. Ποιο θα μα συμβουλέψει τελικά, εσύ? Να το πω εγώ μια στιγμή. Για και πες θα συνεχίσει η Τζοάννα Κάλεν. Στα νούμερα αυτά που θα πει. Εγώ αυτό που έχω να πω, παιδιά, είναι ότι παλιά υπήρχαν άλλοι τρόποι να κατασκοπεύουμε. Τώρα, τέλος πάντων, επειδή έχουμε την απευθεία, σηκωθήκαμε πρωί, ανοίξαμε το Facebook και είδαμε ότι ήταν χτες με το φίλο του. Η κόμενα ήταν απέναντι πίσω από τη μηχανή, δεν τη βλέπατε. Αλλά αυτό ήταν λίγο περίληπτος. Έχει τα δίκια του. Τον πήρε φωτογραφία, έπεσε εσύ μόνο στον κακομίρι και θα πω στεναχωριέται για μένα, τον πάρω τηλέφωνο αύριο. Τον μπαίνει τώρα στη χιλόπιτα, δεν είσαι σίγουρο όμω, γιατί και την άλλη μέρα πάλι είναι μόνο του και την παράλληλη είναι πάλι μόνο του και γενικά στη διαβεβαιώνουν όλοι ότι είναι μόνο του. Και ποιο τον τραβάει η φωτογραφία, βρε κουτάφου, είναι μόνο του. Άμα και σε θέλω καβούρα. Εκεί σε θέλω και η υπόλοιπη παρέα. Εν διάφορη περίπτωση όμω δεν τα κάνει την κόμενα γιατί τη έχει πει ότι έχει χωρίσει. Αλλά εσεί έχετε μείνει σε μια εικονική πραγματικότητα και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Σωστό αυτό. Ναι. Από την άλλη μεριά, ο άλλο όμω που σα ξεπερνάει εκείνη τη στιγμή και έχετε χωρίσει μαζί του, έχει την ευκαιρία που και που να ανοίγει και να βλέπει και σα βλέπει λίγο. Δεν ποστάρετε και πολλά ή όταν ποστάρετε είσαστε λίγο. Πώς να σας το πω, ρε παιδί μου, λίγο οργανωμένο, ναι. Μαγκωμένη και το έχετε στήσει. Άρα λίγο πολύ ξέρει ότι λιώνεται για την πάρτι του. Δεν είναι ότι θα καβαλήσει και αυτό στη μάντρα να έρθει να βάλει το τηλεσκοπιάκι του να δει είναι ανοιχτό το φως. Είσαστε εκεί, έχετε βγει έξω. Να βάλει λίγο ζήλια, ρε παιδί μου. Όχι, τα δίνετε όλα στο πιάτο, βρε κουτά. Αυτό σταματήστε να ασχολείστε. Λοιπόν, το Facebook αυτό λέει, Τεό, μπράβο, σου δίνει ένα ανοιχτό παράθυρο στη ζωή του πρώην σου. Κάποιες φορές αυτή η συνεχής επαφή μπορεί να αποβεί. Επιβλαβείς, δεδομένου ότι ξέρεις πώς λειτουργεί ο άλλος. Σε μια πρόσφατη έρευνα, η κοινωνική ψυχολόγος Τάρα Μάρσαλ του Πανεπιστημίου Μπρούνελ, αυτή φορά, αποδείχτηκε ότι το να παραμείνει κανείς φίλος με τον πρώην σύντροφό του στο Facebook μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά αισθήματα από το χωρισμό, συναισθηματική φόρτιση και σεξουαλική επιθυμία για τον πρώην σε σημείο προσμονής της. Έτσι, το να χωρίσει κανείς στην πραγματική ζωή δεν είναι πια αρκετό. Θα πρέπει να τελειώσει τη σχέση και στο Facebook. Έχουν γίνει πολλές έρευνες που έδειξαν ότι το να κρατάς κρυφή επαφή με τον πρώην σύντροφό σου μέσω του Facebook έχει αρνητικές συνέπειες. Κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να παραμείνουν έτσι, μαζί με τον σύντροφό τους. Αλλά η παρακολούθηση του προφίλ του πρώην τους κρατά συνδεδεμένους με εκείνον και σε μια σχέση του παρελθόντος. Αυτές οι έρευνες σε ποιο πανεπιστήμιο γίνανε? Αυτό έγινε του Μπρούνελ. Πού αλλά το άλλο ήταν σαν θάτων. Θες να πάμε? Θέλω να βάλουμε αυτό το κομμάτι πριν κλείσουμε. Σας παρακαλώ, μου αρέσει τόσο Βίλουμε πολύ, ακόμα, το αγαπώ. Είναι. Ναι, πριν ήθελα να το προλάβουμε να το ακούσουμε. Από New Order. Ναι, το αγαπώ. Το αγαπώ παρανοϊκά. Έχουμε και θα σας συνεχίσω μετά. Ακόμα. Να πω τώρα να το βάλω. Βάλτε τώρα και θα συνεχίσουμε μετά γιατί πρέπει να του διαγράφετε τους πρώην επιτέλους. Άκου, heartbeat. Άκου τι ωραία ξεκινάει. Σαν τη Μαντόνα που ξεκινάει έτσι με το heartbeat. Το heartbeat. Καρδιά μου. Έσχας. Another color.
Την έχεις ένα τραγουδά, Τζάνα, μου έχεις πολύ ωραία φωνή. Τόσο ωραία φωνή. Να μου κάνετε δίσκο. Με τα πιάτα. Άκουγα το κομμάτι τώρα και χάθηκα λίγο. Ναι, Μαρτίνε μου, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Ναι, Μερτινέ μου. Μισό λεπτό πες εσύ, Βασίλη. Μισό λεπτό, Μερτινέ μου. Μισό λεπτό, Μερτινέ μου. Μισό λεπτό. Δηλαδή, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν. Πόσο βοηθάει λοιπόν το Facebook να ξεπεράσει έναν χωρισμό? Εμένα προσωπικά δεν με έχει βοηθήσει. Γιατί δεν χωρίζεις. Α, ναι. Και αυτό. Άμα δεν είσαι, δεν χωρίζεις κιόλας, ξέρεις. Το ένα μπλε κοιτάλλο. Μισό λεπτό, Ιωάννα μου. Δεν είναι μόνο χωρισμός. Μπορεί να μου φτιάξει και μια κατάσταση. Αυτό θα είναι στα επόμενα. Θα με κάνεις να μην ξαναμιλήσω. Μου κάνεις πόλεμο. Θες να μιλήσεις εσύ πρώτος? Όχι. Θες να μιλήσω εγώ? Ναι. Σκάσε. Θες να μιλήσω in New Order? Λοιπόν. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Τον βλέπω με τα κουμπάκια, δεν ξέρω αν θα ανεβάσει τη μουσική, θα την κατεβάσει, θα μιλήσω. Θα είναι μιλήσω... controller, ξέρει αυτό. Όταν δεν θα μιλάς, θα την ανεβάζει. Εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ας έχεις μια εμπιστοσύνη στο μεγάλο κεφάλι. του controller. Λοιπόν, μόλις χώρισες, το καλύτερο που έχεις να κάνεις σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι να μείνεις εκτός Facebook όσο περισσότερο μπορείς. Περισσότεροι από 900 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε ενεργό λογαριασμό στο Facebook. Ενώ 900 εκατομμύρια. Περισσότεροι από τόσο. Ενώ υπολογίζεται πως περίπου το 1/3 από αυτούς διατηρούν τους λογαριασμούς για να τσεκάνουν τη ζωή των πρώην συντρόφων τους. Παιδιά, λέει τα 300 εκατομμύρια. Είναι ένας μεγάλος και σεβαστός αριθμός, θα έλεγα. Μα μιλάτε για τεράστια νούμερα. Τεράστια ποσά. Που να ήταν σε δολάρια. Αλλά το καταλαβαίνω αυτό, όντως έχεις μια περιέργεια. Καμιά φορά έχεις περιέργεια να μπεις, χωρίς να έχεις πρόθεση ερωτική. Απλά έχεις την περιέργεια, ρε παιδί, τι κάνει αυτός τώρα. Αλήθεια. Το έχεις, ναι. Εγώ το έχω. Αλλά χωρίς να έχω πάντα την. Εγώ, ρε παιδί μου. Άλλοι θέλουν. Εσύ, όταν ψάχνονται μόνο, κοιτάνε. Εγώ καμιά φορά μπορώ να θέλω να δω τι κάνει αυτός τώρα. Πώς περνάει. Φίλος εννοείς. Ή φίλοι μου παλιά. Ναι. Ενώ ερωμένοι μου. Εγώ και άσχετους. Πώς περνάει. Από φίλους φίλων που δεν τους έχω φίλους. Λοιπόν, οι επιστήμονες ωστόσο έρχονται να μας χτυπήσουν το καμπανάκι. Και αυτό λέει γιατί όταν παραμένουμε φίλοι με τον πρώην εραστή ή και όταν απλώς παρακολουθούμε τις κινήσεις του μέσω Facebook, δυσκολεύουμε τον εαυτό μας να τον ξεπεράσουμε και να επουλώσουμε τις πληγές του χωρισμού. Στην έρευνα πήραν μέρος 464 άτομα, από τους οποίους ζητήθηκε να μιλήσουν για τη συχνότητα με την οποία ασχολούνται με αυτό, αλλά και με τις αντιδράσεις που είχαν όταν χώρισαν. Τι πήραν 464? 464 άτομα ρωτήθηκαν. Ωραία. Η έρευνα ουσιαστικά μέτρησε τα αρνητικά συναισθήματα, τη σεξουαλική επιθυμία αλλά και το συναισθηματικό δέσιμο απέναντι στον πρώην σύντροφο, αλλά και την ικανότητά τους να προχωρήσουν μπροστά στη ζωή τους. Το συμπέρασμα? Αν θέλουμε να σταθούμε πιο γρήγορα στα πόδια μας, πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε από την κλειδαρότρυπα και να κοιτάξουμε μπροστά. Οπότε η συμβολή που μας δίνουν είναι η εξής. Διαγράψτε τον ή διαγράψτε τη από τους φίλους. Από τη στιγμή που μπήκε λοιπόν το Facebook στις ζωές μας, προσπαθούμε να βρούμε ένα θετικό που μας έχει προσφέρει, αλλά μάταια. Κάποιοι θα πούνε ότι μέσω αυτού μπορεί να έρθει σε επαφή με παλιούς φίλους και γνωστούς. Αλλά βρε παιδιά, ποιος νοιάζεται. Αν όντως θέλαμε όλα αυτά τα άτομα στη ζωή μας, θα τα είχαμε. Το Facebook λοιπόν είναι μια απίστευτη εξάρτηση για την οποία η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει ούτε ένα καλό λόγο να πει σχετικά, αλλά όλοι έχουμε και μάλιστα το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Αν λοιπόν το να βλέπετε καινούργιες φώτα του πρώην σας από εξόδους με φίλους ή ακόμα χειρότερα με γυναικεία συντροφιά ή άντρα και για τους άντρες, σας ρίχνει στα πατώματα, τότε πολύ απλά κάντε τη σχετική διευθύνση να μην σας έρχονται ενημερώσεις του. Πιστέψτε μας, πιάνει. Αν πάλι μπαίνετε στον πειρασμό και παρακολουθείτε το προφίλ του, τότε καλύτερα διαγράψτε τον. Αν θεωρείτε ότι θα παρεξηγηθεί, τότε μπορείτε να του στείλετε ένα μήνυμα και να του εξηγήσετε την κατάσταση. Στο κάτω-κάτω, συγκεκριμένη περίπτωση, ενδιαφέρεται. Η δικιά σας. Διαφερόμαστε για τη δικιά σας. Έχασες τα λόγια σου. Έχασες τα λόγια, ναι, γιατί πήγαινα παρακάτω. Διαβάζω πολύ γρήγορα και πάω και. Ναι. Έχεις αγχωθεί με το χρόνο να τα πεις όλα. Έχω αγχωθεί. Βέβαια, το επόμενο κομμάτι που θέλω έτσι να το ρίξουμε και αυτό στην φωτιά, στην πυρά. Ναι. Λέγεται You Walk Away. Να σας πω ένα καυτό νέο πριν το βάλεις. Τι. Ναι. Με το Facebook γίνονται και κλήσεις. Στο κινητό. Στο Viber. Και στο Viber, ναι. Ναι. Και χθες, παιδιά, στο ξεκάρφωτο μου έκανε κλήση η Ντίλα, η τραγουδίστρια γαλλίδα. Πλάκα κάνει. Και το σηκώνω. Και έμουν κάτι γαλλικά και το έκλεισε. Με παίρνει η Ντίλα. Έλα, Χρήστα, και φανάρι. Ήταν σίγουρο. Ναι, παιδί μου, γιατί την έχω φίλη. Και τώρα θα στο δείξω κιόλας που μου το γράφει σε μήνυμα. Κάθε την κλήση για πάντα. Το επόμενο κομμάτι θα αφαιρέσουμε στην Αρμπή γιατί θα τη αρέσει. Blutengel-You Walk Away είναι λίγο πιο dark, λίγο πιο δικό μας. Λίγο πιο wow. We'll be right back.
memories in your heart. You know they will keep you from being free. You walk with the devil deep inside. As long as you're not able to forget. Για να τελειώσει το έσχος. Ακόμα και, να έρθει... και Blutengel το λένε. Walk αυτό. Away, παιδιά. Φύγετε. Φύγετε από τα χαρτιά. Walk away, γιατί έρχεται αμέσως μετά και φεύγει ένα σκογγύλο με το New Age. Έρχεται και αυτό. Οπότε εμείς το θέμα το συνεχίσουμε. Νομίζω ότι έχουμε πολύ μέλλον. Έχουμε αυτό, πολύ ζωή ακόμα. Έχουμε και τα ζώδια που δεν έχουμε πει για αυτό. Όχι, το θέμα. Έχουμε τρελό πράγμα. Μας πείτε και εσείς γνώμες, αν έχετε χωρίσει από το Facebook, αν έχετε ταραχτεί με τον πρώην την πρώην σας. Σας δίνουμε μια εβδομάδα περιθώριο να δούμε, θα σβήσετε τους πρώην σας, θα σβήσετε, τι θα γίνει, θα κάνετε νέους φίλες. Θα σβηστείτε μόνοι σας. Θα το σβήσετε το Facebook. Θα κοιτάξετε τις έρευνες, θα γίνετε ένα από τα 464 άτομα που πήραν μέρος. Όχι, θα το σβήσουν όμως το Facebook, γιατί δεν μπορούν να μαθαίνουν για το έσχος τι γίνεται και πότε ξεκινάμε. Αυτό που το πας. Οπότε την άλλη Δευτέρα πάλι στις 4.30 ώρα. Ναι. Ναι. Μια μικρή απόκληση. Ναι, μην το δέσουμε. Parov Stelar-The Sun. Κλείνουμε με ήλιο εμείς παρόλα αυτά. Ελπίζουμε να σας πιάξαμε λίγο τη Δευτέρα. Ιωάννα η Κάλεν στο μικρόφωνο και στην έρευνα του θέματος. Κοντά μου Τέο Τσιρικάκη στο μεγάλο κεφάλι. Ναι. Και ένα λίγο μικρότερο και με πρόβλημα στα ματάκια του αυτήν την εβδομάδα, Βασίλης Θεοδωρίδης. Με τα ζώδια την άλλη εβδομάδα που θα σας πει. Τι θα μας πεις, Βασίλη, με τα ζώδια ακριβώς? Θα πω το ζώδιο του Γκρέγκ. Ο Γκρέγκ είναι εγώ καιρός. Είναι τα ζώδια και το φλερτ στο Facebook. Πώς κολλάει, τι γίνεται. Έχουμε αυτό. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν θα πούμε, αφού πάμε για τους χωρισμούς και τα λοιπά, πώς γνωριζόμαστε στο Facebook, τι μπορεί η κατάσταση να δημιουργηθεί εκεί και τελικά ότι μπορεί να φέρει και ένα καλό, δεν ξέρετε. Και σας θυμίζουμε το πρόγραμμα, μην το ξεχάσουμε αυτό. Όχι, σε λίγο φέτονας κόκκιλας θα μπει μέσα στο στούντιο. Με τα ζώρια τον κρατάμε έξω. Με το New Age. Ναι. Γι' αυτό είμαστε συντονισμένοι εδώ. Και έχουμε και στη συνέχεια και. Τη Μέρτη Θωμάτου. Μέρτη Θωμάτου, Τζοάννα Ρμπή. Και μάτω το πρόγραμμα. Αχ, αν το συντονίζατε και δεν τα έλεγα το ένα πάνω στον άλλο, ήταν καλύτερα. Έτσι είμαστε εμείς. Έσχος! Έσχος. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό μήνα. Σας περιμένουμε την άλλη Δευτέρα. Bye. Bye. Bye.